Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα Τρόικα. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Πόσο έχει ο μήνας? 3 Ιανουαρίου. Αποκλειστικά όλα αυτά εδώ από την εκπομπή. 10 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε και πάμε μέχρι και τις 12. Επικοινωνούμε με μηνύματα αρχικά. FM γράφεται και ενώ αφήνεται το μήνυμα στο 54526. Και γρήγορα γρήγορα ενημερώνουμε ότι μέσα από την εκπομπή θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, παιχνίδι πρωταθλήματος, πρώτο για τον δεύτερο γύρο, Τούμπα, Σάββατο απόγευμα, 5 και 4. Δεν θα είναι εκεί ο Στήρης Δασκαλάκης, αυτό θα το σημειώσουμε. Μπορείτε να είστε εσείς. Με ένα απλό μήνυμα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Γράφεις μαζί FM κενό, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Τα κάνουμε σωστά. FM κενό, ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Απλώς σημειώνουμε ότι θα υπάρχει η απουσία, δηλαδή θα λείπει ο ΜΑΚ, θα λείπει και ο Δασκαλάκης. Δεν θα είναι στο γήπεδο, δεν μπορεί να πάει. Για άλλη μια. Πόσα μας έχεις χάσει φέτος στην Τούμπα? Ένα, αυτό. Οχ, ωραία. Και όλα τα άλλα που ήσουν, ο ΠΑΟΚ τα κέρδισε. Ωραία, φίλε. Όχι, δεν θα πρέπει να το δούμε αυτό. Πώς θα γίνει? Τι να βοηθήσω? Τι να κάνω γι' αυτό? Κάνα τηλέφωνο για βόμβα, τι να κάνω? Οχ, το πρώτο μάτσο που δεν έρχεσαι στην Τούμπα. Δηλαδή, εσύ. Ενώ όλη η πόλη ήταν εκτός Τούμπας τόσους μήνες, εσύ ήσουν στην Τούμπα κανονικά και ο ΠΑΟΚ κέρδιζε. Ωραίο. Πώς. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, τα πάντα. Και Καστατζόγλου ήρθες? Όχι. Δεν είδες. Με Λεβαδιακό και αυτό δεν είδες. Α, και εκεί άρα δεν επιλέγεις. Α, και το ΠΑΟΚ Λεβαδιακό του κυπέλου το χάσεις δηλαδή. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Από τις καλύτερες του πρώτου διαστήματος. Τι έφερε αυτός, ε? Όπου κάτι παίζεται. Γιορτάζει. Του Μάριου είναι σήμερα. Λοιπόν, μετά από το σοκ το οποίο έχουμε υποστεί εδώ σε όμιλος από την απουσία του Στήρη Δασκαλάκη για πρώτη φορά φέτος από εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο. Πόσο έχει? 7 στο πρωτάθλημα, 2 Ευρώπη, 9. Αυτά είναι. Ο Κύπελλο δεν ήταν. 9 στα 9, με εσένα στην Τούμπα. Αχωθήκαμε. Κάντε κάτι να καλυφθεί το κενό για να μην γίνει καμία ζημιά αρχή του χρόνου. Μην γίνει καμία ζημιά. Επαναλαμβάνουμε, 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε στις 12. FM γράφεται και όνο αφήνεται, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Μάρη, τι γίνεται? Τι γιορτάζουμε? Να σου πω κάτι, βλέπεις λοιπόν. Έχει γενέθλια? Έχει γενέθλια? Όχι. Τον Ιούνιο έχει γενέθλια. Ωραία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Σωτήρη, ειλικρινά, σε αυτά εδώ. Είσαι τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή. Πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά αυτή, ρε παιδί μου? 30, 40, πόσα είσαι? 51. Πόσο, μπράβο, 51. Να είσαι γύρω στα χιλιάδες. Έχουμε σωτήρι, τον παρουσίασε έτσι. Επίσημα. Σωτήρη Δασκαλάκη, είπε ότι. Τα είπε σωτήρι. Για τον εαυτό του, για την κόρη του, για αυτά τα είπε σωτήρι. Μπράβο. Η κόρη σου, με το σχολείο θα μα γίνει φόρτωμα εδώ κάθε μέρα το πρωί πάλι με το ρουβάκι με αυτά. Επιχείρηση είναι εδώ πέρα, δεν είναι, το κάνουμε. Δεν είναι παιδική χαρά να κουβαλάνε τα παιδιά του όλοι. Άμα είναι, παίζα, κάνω και babysitting εγώ να παίρνω κανένα φράγκο. Ναι. Σωτήρη, τόσα χρόνια ξέρει άλλον να μεριμνεί και να φροντίζει. Και άλλη. Αυτό. Εντάξει. Εδώ ο άλλο τον είχε γιορτή, ο άλλο και λούφαρε. Ο άλλο. Λούφαρε, ρε φίλε. Χριστούγεννα γιορτή, λούφαρε. Δηλαδή δεν έχω σχόλια, λόγια. Εντάξει, τα κλείνω όλα. Για μένα λέει, είπε κάτι για όχι, μένα. Όχι, όχι καθόλου για σένα. Δεν βλέπεις, δεν έδειξα εσένα, δεν βλέπεις καλά. Σωτήρη, έχουμε χαλί από κάτω, παίζει. Α, μπράβο ρε γίγαντα. Μπράβο, ρε, χαλί, παλικά. Χάλια. Ναι, γιατί δεν εντάξει, οκ. Okay, ωραία. Έχουμε καλημέρα στον κόσμο, μωρέ. Αδέρφια, καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους μας ακούνε σήμερα πρώτη φορά. Χάσετε γιατί πάρα πολύ δεν μας άκουσαν χθες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρώτη εκπομπή του χρόνου.
Να είστε καλά όλοι. Και γενικά θα τα λέμε αυτήν την εβδομάδα. Έχει χρόνια πολλά και καλά, γιατί πολλοί κόσμος λείπει. Έχει άδειες, φοιτητές λείπουν, τα σχολεία κλειστά πάλι από εβδομάδα. Άρα μας ακούνε σχολεία. Δεν είναι καλό νομίζω, Δημήτρη. Χάνουμε από αυτό. Καλό είναι ο μαθητής να ξυπνάει, μα λίγο μας ακούει. Κάνει. Πολλά παιδιά μας ακούνε μέσα στην τάξη με τα ακουστικά. Γίνεται λίγο, λίγο το τέτοιο. Και είναι, το δικό μας είναι το πρώτο μήνυμα, όχι. Το δεύτερο. Ναι, το πρώτο, το πρώτο. Ναι, το Μάρκαρετο να φύγει μπράβο καντεμιά από τον προηγούμενο, ναι. Έχει και τρία ωμέγα στο τέλος. Ναι, είναι ο 643 που λέει καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ναι, αυτό τώρα δεν πολύ το πιάνω. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ωραίο, δεν τρυφερό. Καταλαβαίνουμε την κατάληξη. Ναι, τρυφερό, τρυφερό. Να σε καλά, αδερφέ 643 ή αδερφή, δεν ξέρω τι είσαι. Να σε καλά, καλή χρονιά. Λοιπόν, Δημήτρη, θα το κάνουμε και αργότερα με στην κομπή. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τα καταστήματα Βεργίδη, συγκεκριμένα το κατάστημα της Βασιλίσσης Όλγας 166, μάλιστα, που είναι όλο το team πιστοί ακροατές, με προεξάρχοντες της, τη Χαρά, τη φίλη μου τη Χαρά που την ξέρω περίπου 15 χρόνια, και τον φίλο μου τον Δημήτρη που τον ξέρω καμιά 5-6 χρόνια. Η Χαρά και ο Δημήτρης μας ακούνε, μας στηρίζουν, μιλάνε για την εκπομπή, μας κάνουν διαφήμιση και όποτε μπορούν και με τις ευλογίες βέβαια της οικογένειας Βεργίδη μας στέλνουν κατά καιρούς διάφορα καλούδια. Μας στείλανε σήμερα να κόψουμε μια υπέροχη βασιλόπιτα με επικάλυψη σοκολάτα και υπέροχο διάκοσμο, καταπληκτικά μπισκοτάκια αστέρια. Είναι 4 ή 5 δεν κάνω λάθος, τα 3 είναι δικά μου, από τώρα το λέω, μην πάει κανείς και βάζει, το λέω από τώρα αυτό. Καλά. Ορίστε. Ναι, ναι, Μάρη, ναι. Φίλε, εσύ δεν κάνεις δίαιτα, το στόμα αυτά μου λες διάφορα. Προσέχω λίγο, αλλά μερικές φορές δεν κράτηκε. Ναι. Λοιπόν, Χαρά και Δημήτρη, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Να έχετε πάντα χαρά. Και σε όλο το προσωπικό εκεί, στη Μαρία που αδυνάτησε, στην Αθανασία, στην οικογένεια Βεργίδη, στη Βίκη. Στο μαγαζί εκεί είμαι πελάτης χρόνια, ρε εσύ. Μπράβο, Μάρη. Είμαι πελάτης χρόνια εκεί πέρα. Και στον κύριο Βεργίδη, βέβαια, και στην κόρη του που έφερε και ένα υπέροχο παιδί στον κόσμο πριν περίπου ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά, παιδιά. Από καρδιά σε ευχαριστούμε. Θα την κόψουμε τώρα στο μεγάλο το διάλειμμα έξω. Ναι. Μαχαίρι έχουμε εδώ. Πώς δεν έχουμε. Ικανούς μας έχουμε μαζί, μην έχουμε μαχαίρι. Εκτός άμα τα μάζεψε κανείς λόγω φόβου, ξέρω εγώ. Κατάλαβα μόνο από το. Έχει να καταγγείλει, η Ελένη έχει να κάνει καταγγελίες για το αεροδρόμιο του Αϊτχόβεν. Αϊτχόβεν είναι. Αϊτχόβεν. Ναι. Το αεροδρόμιο του PSV. Ελένη, PSV, Αϊτχόβεν. Ελένη Μπούντου, την οποία σχεδόν την ξέχασα, έκανα εδώ περίπου 10 μέρες. Να είναι καλά η κοπέλα. Καλή χρονιά, Ελένη. Έχει να κάνει καταγγελίες. Φανερά ανανεωμένη. Ναι. Πρέπει αυτό το διάστημα στη ζωή της να έγινε, να συνέβη κάτι. Να... Τι κάνεις, καλέ. Νόμιζα κάτι. Μη χειρότερα. Ολλανδία, ρε. Ήταν Ολλανδία. Ναι, μα σου λέω τώρα. Ολλανδία. Δεν έχει ανάγκη, ρε. Γι' αυτό βλέπω λίγο βλέμμα ψηλό. Σαν τους, σαν τους πελώμα μποκιού στο εξώφυλλο με τον Μπονάτσο που είναι το ένα μάτι εδώ και το άλλο εδώ. Που είναι να παίρνει ο εργαζόμενος άδεια και να λείπει κάποιες μέρες. Τι μπότοξ έκανες. Ψιλοαλλαγή σιλφουτεράκι, κολεγιακό με ριγέ που κάμισο, σεμνή μπούντου. Αλλά έχει λίγο την προστιχιά στο πρόσωπο πάλι. Δηλαδή εντάξει, okay, δεν. Τι έγινε, Ελένη, που. Αμστέρνταμ, πού ήσουν. Δεν πρέπει να παίρνει άδεια. Πήγε. Εδώ ρε μάτια μου, να παίρνει εργαζόμενος. Δεν πρέπει να παίρνει άδεια ο εργαζόμενος. Στον, στον αδερφό και. Ο αδερφός σου είναι εκεί. Ναι. Πού ρε, πια πολύ. Στο Μάστρι. Είναι από αυτούς που μας καταδυναστεύουν στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουφουπάοκ Μάστριχτ. Το φούτερ από εκεί είναι. Ναι. Πώς λέει τον αδερφό σου, Σπύρος. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα, ακούει, Σπύρο. Μας ακούει σήμερα γιατί σήμερα δεν δουλεύει. Μπράβο, Σπύρο, που μας ακούς. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι Γερμανοί, Ντουμ Σπύρο Σπέρο. Σωτήρη, να ρωτήσω τώρα την Μπούντου αυτό που φοράει το φούτερ, αν ξέρει την ταινία. Wild at Heart. Πού να το ξέρει. Πού να το ξέρει, άστο, δεν πειράζει. Ελένη έχει να κάνει καταγγελίες. Γύρισε, άρα σε είχε εκεί υπό τη στενή επιτήρησή του ο αδερφός σου. Καταγγελίες έχω να κάνω, δεν έχω στιγμή. Ναι. Ναι. Έχει να καταγγείλει για τα όρια τα οποία έγιναν στο αεροδρόμιο του PSV. Α, τι έγινε, με μπουντού. Μου πέταξαν όλα τα καλλιτικά μου. Έσχος. Έσχος. Και εμένα μου έχουν. Στο... Α, στο Αϊτχόβεν, ε. Ναι. Σου δίνουν ένα σακουλάκι πλαστικό. Ναι, μωρέ. Και πρέπει εκεί να χωρέσουν όλα τα καλλιτικά σου. Και εμένα στο Σίπχολτ μου το κάνανε ρημαδιό και έχασα και τη μηχανή μου εκεί. Καλλιτικά όχι, δεν είχα. Ένα-δυο είχα. Δεν χωρέσει το σακουλάκι αυτό. Αυτά τα αγόρασες από εκεί. Ναι. Α, όλα τα αγόρασες. Ναι. Α, δεν πήγες με αυτά. Όχι. Τα δικά μου ήταν πολύ λίγα. Συγγνώμη. Δεν ήξερες, Ρελίνη, ότι υπάρχει πρόβλημα. Όχι, ρε Δημήτρη, πού υπάρχει πρόβλημα. Πρώτη φορά σου δίνουν τέτοιο σακουλάκι. Δεν ήταν πάνω από τα 100 ml που είναι το όριο. Ήταν 75. Και τα είχες στη βαλίτσα την οποία θα άφηνες. Στον έλεγχο. Μερικά εκεί, μερικά στην τσάντα. Και τα χάσεις όλα.
Όλα. Όσα χώρισαν, όσα δεν χώρισαν στο σακουλάκι, πρέπει να κάνω επιλογή. Κάποια δώρα τέλος πάντων, μας ακούτε, δεν θα πάρετε κάποιοι, δεν θα πάρετε δώρα. Ναι. Τα δικά μου τα κράτσα. Αν εννοείς αυτό. Σίγουρο. Αν εννοείς αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Όχι, τα κορίτσια δεν θα πάρω κάποιες κρέμες που είχα προνοήσει για αυτές. Έξω η Μαριλίζα να μας ακούει. Γραμμένη σε έχει. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Πήρα κοσμήματα. Συγγνώμη. Ακριβά, Ελένη, ακριβά. Τα νύχια αυτά είναι δικά σου. Ναι. Τα φυσικά σου είναι. Βέβαια. Άσχετο, δεν μας ενδιαφέρει. Καλά, εσένα, εμένα με ενδιαφέρει. Απλά να καταγράψουμε τις καταγγελίες. Θα ήθελα αν με πιάσει φαγούρα να με ξύσει η Ελένη, σε πειράζει εσένα. Γιατί καλέ, δεν είναι πολύ μεγάλα. Είναι ορταστικά. Και με κακάο, μια χαρά είναι. Μαύρα και ορταστικά. Και μαύρα. Ελένη, γύρισε τρομακτικά ανανεωμένη. Τρομακτικά ανανεωμένη. Εδώ δίπλα, πέστα. Θα τη δίνει μία φορά το μήνα άδεια. Μία φορά το μήνα και μία μέρα, ναι. Μία φορά το μήνα, μια ένα τριήμερο, ναι. Τετραήμερο την κοπέλα να γυρίζει έτσι. Ναι, ναι. Με άλλον αέρα. Θα σου βγάζει αλλιώς τα θέματα, άλλο ρεπορτάζ. Θα τη βλέπει και ο παίκτης του ΠΑΟΚ με άλλη χαρά θα την αντικρίζει. Εντάξει, πάει τώρα με συμβρία σήμερα η Ελένη. Με άλλη χαρά θα την αντικρίσει ο. Και Ζεβέδο. Αν μου πεις ότι σου αρέσει και αυτός εδώ, ο Κανίβαλος. Θυμίζει λίγο τον Νταβίδ Λουίζ. Πολύ. Εκείνος είναι γλύκας μπροστά του, ρε, εσύ. Γλυκούλης είναι εκείνος. Αυτός είναι Κανίβαλος. Ωραίος, ωραίος, είναι αγριοπό αγόρι. Α, ερώτηση, ερώτηση. Οι οικογενειακές διακοπές του Αζεβέδο. Έχει κόψει τα μαλλιά του, ε. Τώρα Χριστούγεννα. Ναι, τα έχει κόψει τα μαλλιά. Α, εδώ πέρα είναι. Και η κόρη του. Και η γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι. Αν πας στην Αγία Βαρβάρα, έχει τέτοιες. Ας πούμε. Κανιβαλέτο. Κανιβαλέτο είναι. Αυτό είναι για συγκρότημα. Μας δείχνει φωτογραφίες στο ΠΑΟ 24 η Ελένη. Αυτό είναι σαν. Πρόσφατες. Σαν τεχνικός των Σεπουλτούρα είναι. Σαν ρόντι των Σεπουλτούρα είναι. Είχε βρει και μία ο Γρηγόρης από πίσω ένα πλάνο. Από πίσω. Ναι. Από πίσω, μια φωτογραφία του Αζεβέδο έτσι όπως είναι εδώ. Ημίγυμνος, αλλά από πίσω. Πλάτη, απλά. Και είχε. Εντάξει. Είχε κάτι. Αυτό. Πατσαδάκια. Ναι, έτσι είπε ο Γρηγόρης, δεν είναι τώρα. Δεν... Σαν τα δικά μου. Σαν την Πακογέννη είναι αυτή πίσω. Το σγουρό μαλλί. Προσβάλλει την τώρα. Ναι. Προσβάλλει την τώρα. Καλά, ντύσιμο αυτά είναι όλοι αυτοί. Έτσι δεν είναι καλύτερος. Ναι. Με το μαλλί. Εκεί που κάνει την προσποίηση πάνω στη γραμμή που τον έχει τη φωτογραφία, πάνω στην touch line, η έκφραση είναι Βαβακούλας, ρε φίλε. Ο Βαβακούλας πριν πάει. Ο Βαβακούλας στον Ολυμπιακό. Όχι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Απίστευτο. Απίστευτο. Ω, τατουάζ εδώ έχει ένα μελίσσα. Δεν βλέπω πάνω στην κοιλιά. Α, μελίσσα είναι... γράφει. Ναι. Το ορφανοτροφείο μέλισσα. Τα παιδιά. Το μαλλίο απάνω εδώ πέρα είναι λίγο ψιλονέτο, έτσι. Μάλιστα. Τι δίνουμε για ΠΑΟΚ. 5 εισιτήρια το αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν βλέπω πολλή κίνηση μέχρι στιγμής από φίλους οι οποίοι χάνουν. Ναι. Στείλτε και θα κερδίσετε. Ναι. Ναι. Και ένας φίλος, ο Θουβού, 845. Καλημέρα, χρονιά πολλά. Στο πρωινό παρεάκι, υγεία μόνο και ένα ερώτημα που δεν άντεξα και το είπα χθες στο Ζαγόρα. Λόγω των μεταγραφικών γεγονότων, λοιπόν, τα παιδιά του Αζεβέδο, ποιον είχα πατέρα. Γεια σου, Θουβού. Συνεχίζεις από εκεί που σταμάτησες το 17, παλικάρι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ένα διαγωνισμό ακόμη. Εισιτήρια πόσα για τον ΠΑΟΚ, 5. 5. 5 εισιτήρια. Για το σπουδαίο παιχνίδι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Καλά, δώσε. 5-5-5 από χθες δίνουμε, φίλε. Μια δεκάρα χιλιάδες θα τη μαζέψεις. Δωδεκάρα θα έχει. Από τα 5-5 που δίνουμε, εμείς δεν μαζεύεις 10.000. Εμείς. Και αργήσαμε, γι' αυτό τα δίνουμε έτσι. Τα άλλα ραδιόφωνα. Τι αργήσαμε, τι να κάνουμε, φίλε εκπομπή. Μία του μηνός. Δύο ήρθαμε και δίνουμε από χθες. Ναι, ναι, εντάξει. Τι αναχόμαστε και μία του μηνός. Οι νέοι κανονισμοί έτσι επιβάλλουν. Να κάνουμε και βασιλόπιτα εδώ πέρα τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δίνουμε τρία παζλ τη εταιρεία. Αμα η εταιρεία πώ λέγεται. Τη Colossal. Λοιπόν, τρία παζλ χιλίων κομματιών εισαγωγή, καταπληκτικό δώρο από το κατάστημα Μπαλού στην Κατούνη 9Β. Χθες δίναμε κούπες, σήμερα δίνουμε παζλ. Γυάλισε το μάτι του Σωτήρη Δασκαλάκη, γιατί κάνει παζλ. Και μάλιστα αυτά, Σωτήρη, είναι παζλ με πίνακες γνωστούς μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων. Θα πάθεις πλάκα. Η εταιρεία λέγεται, νομίζω, Global, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάω κοτσάνη, εισαγωγή είναι. Καταπληκτικά παζλ. Χιλιά κομμάτια πολλά δεν είναι. Ναι, πάρα πολλά. Ναι, καλά, έχει κι άλλα. Ναι, ξέρω άλλο που έχει κάνει κάτι με. Μου είχε πει 3.500 κομμάτια, ρε φίλε. Λέω, τι έκανε. Βγήκε το σαλόνι όλο έξω, λέει η Μάρια. Βγάλαμε το σαλόνι όλο έξω. Αυτό είναι 1.000 κομμάτια. Τα έχω δει, είναι απίστευτα. Τρία παζλ. Δώσαμε τρία πριν 5 μέρες. Δίνουμε τρία και σήμερα. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφει ΠΑΟΚ. Όχι για το παζλ, για τα εισιτήρια. Του ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και παζλ, έτσι στα ελληνικά. Π, Α, Ζ, Λάμδα. Παζλ. Για τα τρία παζλ θα βγάλουμε τρεις νικητές από ένα παζλ, ο καθένας θα πάει να τα πάρει από σήμερα
μετά τις 12 και τις επόμενες 10 μέρες. Οι νικητές οι χθεσινοί μπορούν να περάσουν από τον Παλού από σήμερα μετά τις 12.30 το πρωί. Τώρα θα δώσουμε τα ονόματα γύρω στις 11.30 να πάρουμε τηλέφωνο, να τους τα δώσουμε. Μετά μπορεί να πάτε με ταυτότητα για τις κούπες τις αμερικάνικες. Με ταυτότητα. Οκ, okay, πολύ απλά. Κατούνι 9Β, λίγο πιο κάτω από το Σάρωθρον και το Τσέρκι του Άκη του Σταγισλόγλου. Και των συνεταίρων του, έτσι, μην παρεξηγηθούν οι άνθρωποι. Γιατί, ναι, λένε σου λέει τι. Ο Γκέραρντ χθες πέθανε. Χθες το απόγευμα. Μου το είπε. Όχι, το απόγευμα. Το απόγευμα. Το μεσημέρι. Ναι. Μετά από την εκπομπή μας ήταν. Εμείς πάμε για το μητό σερβίς. Ναι, ναι, ναι. Ποιος μου το είπε. Βλέπω τον Λάκη του Παπαϊωάννου. Α, ναι. Και λέω, Λάκη. Ναι, σε ένα, και σε ένα μανάβικο σε εμάς. Και λέω, ρε εσύ, πάει ο Ντούσαν. Και ο Ευγένιος, τώρα έμαθα, λέει ο Γκέραρντ. Πότε ρε εσύ, λέω. Τώρα λέει, έχει μία ώρα. Οπότε υπολογίζω, ναι, ναι. Εντάξει, με σήμερα απόγευμα εκεί, ναι. Η εικόνα του στο παιχνίδι του Νοεμβρίου ήταν συγκλονιστική, ρε φίλε. Στο που διοργάνωσε ο Ηλίας Οπωσανίτης. 95 χρονών. Ναι. 105. Μπράβο. Ενώ ήταν 77. 77, ναι. Ναι. Πολύ ταλαιπωρημένος. Αλλά λες και ξέρω εγώ, περίμενε ότι θα γίνει και αυτό και μετά να φύγει. Ναι. Ναι, κανονικά. Είναι όλη αυτή η εποχή Γκέραρντ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Γκέραρντ ως πρόσωπο. Είναι και αυτή η εποχή και όλο αυτό που κατάφερε Όφη. Η μόνη ομάδα που εμπιστεύτηκε έναν προπονητή 15 χρόνια. Ναι. Όλη αυτή η εποχή. Μεγαλούργησε. Ισορρός του σε δημόσιο προσκύνημα θα είναι, ναι, ναι, από σήμερα. Ναι. Και θα γίνει κηδεία αύριο στην Ελιά. Η Ελιά είναι περιοχή του Ηρακλείου. Σωτήρη, εσύ που είσαι κριτικόπληκτος. Κριτόπλο, όχι, δεν γνωρίζεις. Η Ελιά και έχει πάει, Σωτήρης, έχει προσκυνήσει. Στην Ελιά, το σπίτι του πρέπει να είναι περιοχή του Ηρακλείου. Είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ναι. Η Ελιά. Υποθέτω πως ναι. Έφυγε ο Γκέραρντ, έφυγε ο Μητόσεβιτς. Η ζωή συνεχίζεται. Μεταγραφές. Πρίγιοβιτς λέει, όνειρό μου η Premier League. Δηλαδή δεν του κάνει. Εσένα δεν είναι όνειρο η Premier League. Σαφώς. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν είπα από το ότι θα πάω. Εσύ δεν μπορείς να πας, Φλίκνες, μπορεί να πάει. Σε όλα. Πώς θα πάει αυτός. Θα πάει. Τι να κάνουμε. Το καλοκαίρι θα πάει. Με το Λακαζέτ γελάνε και με το Ζηρού. Θα πάει ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή θα γελάμε και με αυτόν. Τι να κάνουμε. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Θεματάκι. Ένα γκολ κάθε δύο μάτς. Ναι. Θεματάκι. Ναι. Έχει ακουστεί πολύ έντονα ότι είναι σχεδόν. Ότι είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Μέσα μέχρι ένα βαθμό ότι είναι και σίγουρο. Ότι θα έρθει τώρα σε λίγες μέρες στην Manchester United ο διεθνής Τούρκος Μεσούτ Özil. Θέλω τη γνώμη των οπαδών της United. Προσωπικά για μένα ούτε απ' έξω να περάσει. Ούτε απ' όξω από το Old Trafford η τεράστια αυτή απάτη. Έχω κουραστεί τα τελευταία δύο χρόνια με τον φίλο τον Γιάννη, ποδοσφαιρικός φίλος, άρρωστος Arsenal, πατέρας δύο κοριτσιών, ο οποίος ολιμερής και ολονυχτής κράζει τον Ζιλ. Δηλαδή, ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Όχι αυτός. Όχι. Για Αγγλία μεγάλη απάτη. Να περιμένω κάθε 2,5 μάτς να κάνει μία ενέργεια. Όχι. Ούτε δώρο. Προσωπικά δεν θα με ενθουσίαζε ούτε στο σημερινό Ηρακλή να έρθει. Ναι. Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά. Να τον αγοράσει. Έλεος. Δεν θα με ενθουσίαζε ούτε. Μεγάλη απάτη. Περιμένει ολόκληρη Arsenal πότε θα του καπνίσει να κάνει καμιά παλιά σκαφτή κάθε δύο παιχνίδια 2,5 κανένα τέτοιο. Άσε μας. Είστε τόσο ξενέρωτοι ως ομάδα. Τόσο. Ξενέρωτοι ως ομάδα. Ποιος μιλά. Η Λίβερπουλ χαίρεσαι να τη βλέπεις. Πάρα πολύ χαίρομαι. Μπαλάρα, ρε φίλε. Βλέπεις ποδόσφαιρο. Βλέπεις υπάρχει ρυθμός πάνω κάτω. Τα τρώει κιόλας. Ναι. Αυτά είναι. Καλά, ωραίο το θέαμα. Ναι. Τι είναι τώρα, τρίτη, είναι τρίτη, τι είστε, τέταρτη. Ανεβαίνουμε. 16 μάτσες έχουμε να χάσουμε. Τι, ναι, τι βαθμό. Δίπλα σου είμαι. Τέταρτος πρέπει να είναι πάλι. Πίσω από μένα είσαι. Δύο United, βαθμούς. Chelsea και Liverpool. United, Chelsea, Liverpool. Chelsea, Liverpool. Δηλαδή City United, Chelsea, Liverpool. Του άλλου δεν του αναφέρει καθόλου. Δηλαδή δεν έχω. Ναι. Είναι εκτός συναγωνισμού. Καλά, τι του άλλου ποιου. Ναι. Δεν είναι, εντάξει. Για πάμε, δεν για, πάμε. Για πάμε λίγο. England. Παίζουν έτσι και σήμερα. Πρέπει να έχει σήμερα Arsenal Chelsea. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, σήμερα. Μπράβο, σήμερα είναι αυτό. Ναι, ναι. Arsenal Chelsea, ναι. Η City σε 22 μάτς, 62 βαθμούς. 20 νίκες, 2 ισοπαλίες. Mm. Θα έχανε προχθές από την Crystal Palace. Κέρδισε πέναλτι στο 90 η Crystal Palace. Ναι. Για να γίνει η πρώτη ήττα. Και στο τώρα Μιλιβόγεβιτς πάνω στο τερματοφύλακα. United σε 22 μάτς, 47 βαθμούς. Chelsea σε 21 παιχνίδια, 45 βαθμούς. Liverpool σε 22 μάτς, 44. 47, 45, 44, αλλά η Chelsea παίζει σήμερα με την Arsenal. Είναι, 10 παρατέρατο. Ναι, κάτσε, είναι Chelsea-Arsenal.
Arsenal Chelsea. Arsenal Chelsea. 10 παρατέρατο, έτσι. Αλλά έχει σήμερα, απόψε. Έχει όχι. Από αύριο πάλι. Η Huddersfield, παλικαρίσια. Πηγαίνει. Η Burnley ψηλά. Είναι και η Burnley, ναι, μπράβο, ναι. Ναι, τα παλουκάρια. Πάμε, ένα πρώτο διάλειμμα. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Πιο πολλά για το puzzle. Θα μας τρελάνετε, ρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή για το puzzle χιλίων κομματιών από το κατάστημα Μπάλου παρά εισιτήρια του. Είναι πιο πολλά τα συμμετοχές παρά τα εισιτήρια. Θα ανατράπει αυτό. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω. Εντάξει. Πέντε καλημέρα στο Διονύση που έστειλε για τον ΠΑΟΚ και σε όλους τους υπόλοιπους που στέλνουν για το puzzle. Χριστόφορος, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, να σε καλά. Δηλαδή, εσείς παιδιά έχετε χρόνο να κάνετε puzzle, αυτό μας λέτε. Το θέλουν για δώρο αυτές τις μέρες. Γιορτάζουν Γιάννηδες, Φώτιδες, Ιωάννες, Φωτεινές. Έχει για δώρο. Το πας σε ένα Βασίλη, δεν πειράζει. Ή το πας, ναι, οτιδήποτε, ναι. Σε γενέθλια, οτιδήποτε. Ή το κρατάς για σένα πάρα πολύ απλά όσοι κάνετε puzzle. Πάμε. Ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε άλλο αθλητικά μεταγραφικά. Κόψε και για το Χρήστανθο ένα κομμάτι. Κρίμα είναι. Όχι. Εμείς το σκεφτόμαστε. Παρότι δεν αγωνιζόμαστε, κόντρα δεν υπάρχει τα λοιπά. Παρότι εμείς το σκεφτόμαστε. Είναι από τις στιγμές που ζηλεύω τους ηχολήπτες. Μπορούν να τρώνε. Ενώ εμείς τώρα μπήκαμε τέλος. Τώρα ειλικρινά ζηλεύω Σωτήρη Δασκαλάκη. Πολύ ωραία πίτα. Από Βεργίδη. Από Βεργίδη. Βασίλης Σόλγας. 166. Ευχαριστούμε και πάλι τα παιδιά. Κυρίως την Χάιδο, τη Χαρά και τον Δημήτρη, αλλά και όλο το επιτελείο του καταστήματος Βεργίδη στη Μαρτίου 166 για την καταπληκτική Βασιλόπιτα με επικάλυψη σοκολάτα και υπέροχο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο με γλάσο, μπισκοτάκια, αστέρια και τέτοια. Εσείς, πραγματικά, πόσο κομπλ. Συγγνώμη, φταίω εγώ που φρίκαρα. Αδέρφια είναι αυτή. Να μην μπούμε τώρα επίθετο. Ναι, δεν λέμε. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει το ίδιο επίθετο. Τρία διαφορετικά κινητά. Με τρία διαφορετικά ονόματα. Αλέξανδρος, Βασίλης και Πύρκας. Βασίλη, χρόνια πολλά για τη γιορτή. Θα τα κυρώσεις. Όχι. Σε ξεπερνάνε πλέον. Και πάρεις. Υπαοξίδες, εσύ με τους πασλίτες. Λοιπόν. Σας ξεπερνάμε. Και οι τρεις αυτοί έχουν πολύ. Και οι τρεις αυτοί, το λέω ευθέως, έχουν πολύ μεγάλο κόμπλεξ. Γιατί αν δεν έλεγα και δεν έλεγες ότι το puzzle προηγείται του ΠΑΟΚ, δεν θα στέλνανε. Άσε και τον πρόλογο τώρα. Και οι τρεις αυτοί, και αν θέλουν, ας έρθουν και οι τρεις μαζί εδώ πέρα μπροστά τους να τους το πω. Δεν υπάρχει και καμία παρατυπία. Όχι, δεν τίποτα. Δεν είπα τα παιδιά τίποτα. Καλή τύχη στην κλήρωση να έχουν. Δεν είπα τίποτα. Ένα ευχαριστώ. Νούμερο εδώ ο κύριος Πάρης. Ένα νούμερο ο κύριος Βασίλης. Έτσι. Και ένα νούμερο ο κύριος Αλέξανδρος. Για εισιτήρια του ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας στο Sky. Ο Κιμ Γιόνγκ είναι. Ο Τρέγιας. Σωτήρη, έχεις τη Τρέγια κουρεμένο έτσι. Μπαίνει ο Κιμ Γιόνγκ. Δεν κατάλαβα το Τρέγιας. Κανονικά. Λοιπόν, αυτοί και οι τρεις, αν δεν έλεγες για το puzzle, δεν θα στέλναν. Σου λέει τώρα στείλε για να ενισχύσουμε. Λοιπόν, διαγωνισμοί μας. 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Ματσάρα, Σάββατο απόγευμα, 5 και 4, στάδιο Τούμπας και 3 puzzle χιλίων κομματίων καταπληκτικά εισαγωγής από το κατάστημα Μπαλού, γνωστοί πίνακες μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων που σχηματίζεις εσύ, τους κάνεις με 1000 κομμάτια που αποτελούν το puzzle. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή puzzle με αγγλικά ή ελληνικά σύμβολα. Ποσός μας ενδιαφέρει, το αποστέλνεις αυτό στο 54526 μαζί με ευχή κατάρα, ό,τι τραβάει η καρδούλα σου. Καλημέρα στον Αντώνη, μας γράφει να δούμε το αφιέρωμα του Όφη, το βίντεο που έβγαλε ο Όφη για τον Γκέραρτ. Είναι απλά συγκλονιστικό, συγκινητικό. Να το κάνουμε. Μάλιστα. Ενώ ο Χριστόφορος λέει πάμε να τους περάσουμε Μάρια και ξαναστέλνει για παζλ. Δηλαδή, ρε φίλε, αν ξεκινήσει η χρονιά με κόντρα λιτίες επεισόδια, ΠΑΟΚ με παζλ. Πρέπει να κοντραριστεί και ο ΠΑΟΚ στην πόλη αυτή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Με τα παζλ. Με τα παζά. Με ποιον να κοντραριστεί. Με Ηρακλή, με Άρη. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Με Απόλλων Πόντου, γιατί. Πιο πιθανό είναι αυτό. Ο Κώστας τη λέει σου εύχεται. Καλημέρα, ο Θάνος. Καλή χρονιά. Πες τον Μάριο, αν θέλουν να κάνουν ομάδα, να διώξουν τον Μουρίνιο. Αλλιώς θα βλέπουν την πλάτη του Γκαρδιόλα για πολύ καιρό ακόμα. Μάλιστα. Φίλο Γκαρδιόλα δεν παίζει τώρα. Τι να κάνουμε. Έχει 20 νίκες σε 22 παιχνίδια. Τι να κάνουμε. Το πάρει και δίκαιο και μπράβο του. Εντάξει, και χωρίς κανένα superstar. Είναι και λίγο νομοτέ. Ποιος? Η City. Ο De Bruyne είναι ο μόνος ο οποίος. Μην το κάνεις με αυτό.
Εννοείται, εσύ τι είπες τώρα. το ζώο. Τι κάνεις, θρακορύχωσες. Στο Βέλγιο θρακορύχωσες. Έχει φλουρί, ρε, εσύ. Δεν έχει φλουρί. Τα κομμάτια Χριστού και Παναγίας που έκοψε κάτι τέτοια, σαν το κεφάλι. Εγώ δεν το έφαγα το δικό μου. Το φάγα. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Κάτσε πώς είναι το πέρα. Και μην το αγγίξει κανείς. Και εγώ ακόμη έχω λίγο. Δεν νομίζω εδώ. Λοιπόν. Συγγνώμη, δίνεις τόση σημασία στο φλουρί. Μην γλύφεσαι έτσι μπροστά μου. Ναι. Δεν είπα αυτό. Ειλικρινά, ούτε καν ασχολούνται. Τι να πω. Λέγαμε για τη City, Μάρια. Η οποία έχει ομαδάρα, έχει την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Χωρίς superstar. Πιάνω θες να πεις. Τον υπέρ superstar, ας πούμε, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Ο De Bruyne είναι ο οποίος, εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι superstar. Λίγο πιάνω, ναι. Είναι τεράστια επιτυχία του προπονητή. Απλά έχει άπειρους, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Εδώ και 4 χρόνια για μένα η City είναι η μόνη ομάδα και μετά λίγο η Παρή που δικαιούται τον χαρακτηρισμό. Μαρθούλα, χρόνια πολλά και στον αέρα, μάτι μου. Πες χρόνια πολλά στον κόσμο. Καλή χρονιά. Γιατί δεν θες. που δικαιούται το χαρακτηρισμό μεικτή κόσμου. Τι λες, okay. Γιατί μεικτή κόσμου. Μεικτή κόσμου είναι η μεικτή των καλύτερων παιχτών στον κόσμο. Εδώ και 3 χρόνια. Είναι η City, είναι. Όχι, φίλε. Πιο πολύ την Παρσελόνα. Τους έκανε να παίζουν καλύτερα. Τι λες, γιατί θα σου πω, θα το εξηγήσω. Το έχω πει 100 φορές στον αέρα και δεν διαφώνησε κανείς. Το πω, θα σου πω τι εννοώ. Μεικτή κόσμου. Μαζεμένοι. Υπάρχουν θέσεις. Από διάφορες εθνικότητες. Βρε μάτια μου, υπάρχουν θέσεις που η City ως τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή μπορούσε να παίζει στην Μπαρσελόνα βασικός την τελευταία τριετία. Ποιος. Άμα σκεφτώ τώρα θα σου πω. Ποιος. Ποιον έχει μωρέ τώρα εκεί αριστερό μπάκι Μπαρσελόνα. Τον δεξί έφυγε ο Ταμτάκος, πάει. Τον Άλμπα, πώς λέγεται. Στόπερ, τι το αμάν το συγκλονιστικό έχει, ας πούμε. Ο Πικέ. Ο Πικέ. Ποιον έχουν δηλαδή. Περίμενε, και αν στο Πικέ. Και μετά τον Πικιόλ, ποιος ήταν τώρα στο Πικέ, μετά ήταν ο Ουμτιντή, δεν είναι. Έχει, πολύ καλός. Στη μεσαία γραμμή τώρα έχει κάτι παίκτες που δεν. Δηλαδή, 309, καλή χρονιά με υγεία, να είσαι καλά, δεν βγήκε ονοματεπώνυμο. Στείλε πάλι το ονοματεπώνυμο σου μόνο για το παζλ. 309 και τελειώνει το κινητό, λες παζλ, καλή χρονιά με υγεία. Δεν έχεις δίκιο. Αν πεις ότι τους κάνει να παίζουν σαν τους κορυφαίους του κόσμου, θα το δεχθώ, αλλά δεν ήταν έτσι. Από Πελεγκρίνη, άλλο σαν υλικό, σαν ρόστερ λέω. Ναι. Σαν ρόστερ. Τι έχει το καλύτερο στον κόσμο, η City. Η City και η Παρή τα τελευταία 3 χρόνια, 4 σταθερά. Σαν υλικό, στα χαρτιά. Δεν συγκρίνει τη City με τον Παρή. Στα χαρτιά, κατάλαβες. Στα χαρτιά. Δεν συγκρίνονται, δεν συγκρίνονται. Έχει πιο πολύ η Παρή, λες. 100%. Επειδή έχει το star player. Ναι, είναι, μετά είναι η City. Σαν μεικτή κόσμου. Όχι. Γεμάτο. Ξεσκίστηκε, το βρήκε. Στημένα όλα, ρε. Στημένα, τι, δεν είναι. Τι, εσύ με τη Μαριλή μαζί. Τα στήσανε, ναι. Πρέπει να έχει γίνει. Κάτσε να δω τη Βασιλόπιτα. Ό,τι να είναι, εντάξει. Πρέπει να έχει γίνει ρημαδιό, τα σπάσω όλα. Την καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει για τον ΠΑΟΚ. Καλή χρονιά, πρωτάθλημα εμείς. Καλημέρα στον Κώστα. Παζλ γράφει ο Χριστόφορος. Ο Αλέξανδρος γράφει για τον ΠΑΟΚ. Έχει αυξηθεί η συμμετοχή για τα εστία του αγώνα ΠΑΟΚ 200 αλλά και τα 3 πολύ ωραία παζλ που δίνουμε σήμερα. Παζλ 1000 κομματίων. Ναι, του Φίλιππου το διάβασε το κομμάτι, το μήνυμα ολόκληρο. Γιατί, πού είναι του Φίλιππου. Να το. Που λέει για 4,79. Ναι. Πρωτάθλημα εμείς. Δεν λέει κανείς. Να το διαβάζει αυτό. Εμείς. Για να γελάμε κιόλας στο τέλος. Τον έχουμε τον Φίλιππο. Κάτσε να. Ρε φίλε, τον Στέρλινγκ έχει πάρει. Τον Στέρλινγκ το σκουντούφλι. Ναι. Τον Στέρλινγκ το Κολοτούμπα. Ναι. Και τον έχει κάνει έναν καλό, πολύ καλό παίχτη. Ποιος είναι ο Στέρλινγκ. Ποιος ήταν ο Στέρλινγκ. Την είχε την τάση. Ο Στέρλινγκ απλά είχε μείνει στάσιμος. Δούλεψε με αυτόν. Τον βολεύει το σύστημα. Με πολλούς κοντούς γύρω-γύρω κτλ. Οκ. Εντάξει. Ο Σανέ. Ήταν ένα ταλέντο. Πεχτάρα. Ο Αγκουέρο. Αυτός που ήταν, αυτός έμεινε. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, μηνύματα. Με 15 παιχνίδια Super League στα πόδια του ο Μαυροπάνος στην Arsenal. Με 2,5 εκατομμύρια λίρες. Έχουν ξεφύγει τα ποσά γενικά, γράφει εδώ ο Δημήτρης. Πόσο σε ευρώ. 3 εκατομμύρια είναι πόσο. Έκλεισε. Φεύγει τώρα Γενάρη, τώρα. Είναι στην Αγγλία. Για να κλείσει. Ναι. Πώς είναι στο μικρό, ξεχνάω. Κωνσταντίνος. Πώς είναι στο μικρό. Βοήθησε με λίγο. Νομίζω ότι, δεν θα πω όνομα, στην Ελλάδα υπάρχει καλύτερος Έλληνας νεαρός στόπερ. Πουγκουράς. Όχι, δεν παίζει τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Στην ηλικία αυτή. Ναι, ναι. Μην πεις τίποτα. 20 ετών είναι ο Μαυροπάνος. Ναι. Πώς είναι το μικρό του, ρε. Δεν λέει το όνομά του, Κωνσταντίνος δεν είναι, νομίζω. Πήγε στην Αγγλία...
Τώρα μιλάμε για πληροφορίες, δεν έχει κλείσει τίποτα. Ύψος 1,93. Ναι. Έχει βάλει αρκετά γκολ, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι, αυτά τα νούμερα παίζουν μεγάλο ρόλο. Βλέπουν και τα γκολ. Είναι στόπερ με γκολ. Ναι, εννοείται. Και υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να πάει και αμέσως να τον πάρει Arsenal και να το στείλει δανεικό σε άλλη ομάδα. Στην. Εντάξει, αν τυχόν φύγει θα είναι και υπογράψει στην Arsenal, θα είναι τεράστια επιτυχία και για την. Και για τον παίχτη και για τον Πας Γιάννενα. Τι να λέμε, θα είναι θαύμα. Αν ο Πας Γιάννενα δώσει παίχτη στην Arsenal τώρα, θα είναι η διαφήμιση τεράστια. Εννοείται, ρε, τεράστια. Δεν το σχολιάζω. Θα του κάνει μεγάλο καλό και στην πορεία. Άντε πάλι έχουμε επίθεση με μηνύματα για. Ορίστε, οι δικοί σου, ρε φίλε, που στέλνουν μήνυμα από το ίδιο κινητό, το ίδιο άτομο. Α, είναι, έβαλε το όνομα απλώς. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί σε ενοχλεί αυτό, μια χαρά είναι τα παιδιά με το παζλ, πορωμένοι. Ο Μηνύ 41, απολογούμε για την έλλειψη καλημέρας. Καλημέρας μου. Σε προηγούμενο μήνυμα, ναι. Και την ευχή μου να πραγματοποιηθεί κάθε σας ευχή στο νέο έτος. Πολύ ευγενικός ο φίλος ο Αλέξανδρος που μπαίνει στην κλήρωση για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Θες να πραγματοποιηθεί κάθε δική μου ευχή, σαν ΠΑΟΚτσής, δεν νομίζω να χαρίσει ιδιαίτερα. Με τον Ντέλφ παίζει αριστερό μπακ. Βέβαια. Μπράβο. Τον Φερναντίνο στα χαφ. Με, με ανάποδο πόδι. Που λένε ο Ντέλφ. Που λένε ότι είναι στον Βίλα ο Ντέλφ. Απλά δεν είναι star player ο Ντέλφ. Κανείς δεν είναι. Τους κάνει αυτός. Τεράστιος Γκουαρδιόλα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Είναι... Ναι, ρε, Κωνσταντίνος, ναι, Μαυροπάνος, ναι, Κωνσταντίνος, ναι, εντάξει. Δεν είμαι σίγουρο. Κωνσταντίνος, ναι. Θέλω να τον δώσει στην Βέρντε δανεικό η Arsenal. Εντάξει, είναι το σενάριο αυτό. Μην ξεχνάμε Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, η αιτία που μπορεί ο ΠΑΟΚ, κοιτώντας πίσω τη χρονιά, να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί? Εκείνο το δίλεπτο στο οποίο απουσιάζει. Αν πάρει με εμένα βαθμό πρωτάθλημα και βάζει τον κόλλο Πρίγιοβιτς με την κεφαλιά. Με και τον, άμα χάσει. Με τον Πας Γιάννενα. Τα φταίει ο Ντέλετ τη Λάρισα. Που έστειλε την μπάλα στο Θεό και την έβαλε ο Θεός μέσα. Ο Ντέλετ. Αυτό θα το ξέρω ποτέ. Το γκολ, ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μπει και αυτό το γκολ. Το βάζει ο Κρίσμαν. Ναι, αυτό ο Κροάτης. Ναι. Ο καλό Κρίσμαν είναι αυτό. Όχι η απάτη τη Αλέγκο Μαδρίτη. Πραγματικά. Δεν γίνεται αυτό. Και εγώ εκείνο το έχω δει. Δεν καταλαβαίνω πώ το μίλησε αυτό. Το μίλησε την προηγούμενη μέρα. Έδωσα σκόρ, είναι κλειδί και δεν μπορείτε και αυτό και τα λοιπά και έτσι έγινε. Όχι, ήταν πράγματι. Όχι. Τι φράση είπα, τι φράση είπα, τι φράση είπα, θυμάσαι. Δεν νικάς τη Λάρισα, δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Ναι. Ξέρεις τι είναι, όπως αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου, ο σχορεμένος, ο Γιώργος Δημοκρατίας. Όποιος γεμίζει την πλατεία της Λάρισας, παίρνει τις εκλογές. Το θυμάσαι. Της Λάρισας έλεγε. Της Λάρισας, ναι. Όποιος γεμίζει ασφυκτικά την πλατεία της Λάρισας. Τότε ήταν άλλα χρόνια, έτσι. Δεν όπως τώρα που κατεβαίνουν. Είχε μπυρσίμ. Που μιλάει ο Καραμαλής και έχει από κάτω. Είχε μπυρσίμ. Όχι, ρε. Γεώργιος Παπαδρέου. Ο γέρος. Ο γέρος, ναι. Και το είχε πει. Όποιος γεμίζει την πλατεία της Λάρισας παίρνει τις εκλογές. Εκεί τι είναι τώρα, όποιος κερδίζει τη Λάρισα παίρνει το πρωτάθλημα. Παίζει τώρα στη Λάρισα Ολυμπιακός. Ήταν αυτό για τον Μπάουκ, ρε παιδί μου, ήταν στη σειρά εκεί να το πάρει. Ξέρεις, ναι. Τελειωμένο δεν είναι. Λάρισα Ολυμπιακός. Πότε είναι αυτό, Σάββατο Κυριακή, ξέρω εγώ. Κυριακή. Πανετολικό ΣΑΕΚ, Εσύ Πανετολικέ, 4 φάγατε στο κύπελο. Κάτσε ρε Σιμάκι. Κάτσε ρε Σιμάκι. Ιωακίμ. Ιωακίμ Χάβο. Ιωακίμ Χάβο. Τι θα γίνει κάθε εβδομάδα, ρε φίλε. Τι θα γίνεται. Πω, τι μας περιμένει. Κάτσε αναπευτικά στην καρέκλα σου και παρακολούθα. Ναι, συγγνώμη, αυτό το λίγο με σοκάρει. Και εμένα. Ναι, δηλαδή αυτό λίγο. Πες το μου λιγάκι. Είναι, ρε φίλε. Στέλνουν άνθρωπο εδώ ομάδες του NBA. Ναι. Για να δουν και παίχτες Ευρωπαίους, νεαρούς. Ναι. Και ο Κόνιαρης είναι ένας καλός. Οι Lakers βλέπουν ΠΑΟΚ. Με σοκάρει αυτό, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay. Τι, για το νέο Magic. Εδώ, ωραίο, τι τατού έχει εσύ, Γκέισα. Έχει τατού Γκέισα. Ωραίο τατού έχει το παλικάρι. Γιατί όχι. Ακούτε Τρόικα. Ακούτε Τρόικα. Κόψαμε και την πίτα μας. Δεν φάγαμε ακόμα. Στημένα όλα. Φίλε, την έχουν κάνει την πίτα έξω, μην τη δεις. Ναι, τώρα εντάξει. Στο λέω ειλικρινά σου μιλώ. Μην τη δεις την πίτα. Χρήσανθο, για όσους ρωτάτε, θα τον ακούσετε πάλι, θα τον θαυμάσετε από. Από Παρασκευή, αύριο. Αύριο, Πέμπτη. Ναι. Πέμπτη, ναι, αύριο. Ναι, ναι. Συγγνώμη, σήμερα έχει Ελλάδα Football League. Όχι. Όχι, τίποτα, δεν είναι τίποτα σήμερα. Καθαροί ήμασταν, ναι. Μια χαρά του ήρθε, έτσι. Δύο μέρες κάθισε και μία Παρασκευή λούφαρε με εμένα, ήρθε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Ήρθε ο Παπαδόπουλος εδώ, σωτηρίες, χαιρετισμούς. Δεν ξέρω αν μιλήσατε. Και φάτος ωραίος, έφερε πράγματα, θέματα, πολύ ωραία κουμπί. Ναι. Το βρήκα, παιδιά, το puzzle, το. Ναι, είναι της Global. Δεν ήμουν σίγουρος βασικά, ναι.
Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Σάββατο 5 και 4. Να απολαύσετε τον καλό Νιάσε του Λεβαδιακού, όχι τη Everton, τον αδερφό του. Πολύ πιο καλό του Λεβαδιακού, ξεκάθαρα για μένα το λέω. Το Νιάσε τη Everton προχθές εναντίον τη United. Εντάξει, έκανε κάτι πραγματάκια, αλλά του Λεβαδιακού είναι πολύ καλύτερο. Είδες, ρε φίλε, τι τίμη είναι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Είδες. Ο ένας από τους φίλους με το ίδιο επίθετο που λέγαμε νωρίτερα, που έστειλαν διαδοχικά μηνύματα για τον ΠΑΟΚ, μας στέλνει και διευκρινίζει τι συμβαίνει. Δακρύζω. Επειδή κάτι τώρα άνοιξαν, θα το διαβάσεις, Δημήτρη. Έχουν έρθει 3 μηνύματα, το καθένα από διαφορετικό κινητό, έτσι. Ίδιο επίθετο, ωραία. Με ονόματα Βασίλης, Πάρης και Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Και Αλέξανδρος. Στέλνει τώρα μήνυμα, ποιος είναι αυτός, ο Πάρης. Ο Πάρης. Δημήτρη, ο Πάρης. Ακούστε τι λέει ο Πάρης. Και γράφει μέσα σε παρένθεση, αφού ξαναμπαίνει στην κλήρωση για το ιστορείο του ΠΑΟΚ, είμαστε αδέρφια αγρότες στο χωράφι. Ρε, λατρεμένη μου. Καλημέρα, ΠΑΟΚΑΡΑ. Κλαίω, με συγκινείς, φίλε. Τι να κάνουν άραγε στο χωράφι. Είστε όλοι τώρα. Αρχές Γενάρη. Τώρα στο χωράφι. Τι δουλειά έχει τώρα στο χωράφι, ρε, εσύ. Σπορά. Έχει τώρα σπορά. Πάντως είναι πολύ ωραίο που του κρατάμε παρέα στο χωράφι. Ναι. Και εγώ όταν ήμουν στο χωράφι. Και να ακούς λίμπερο, εμένα είναι το όνειρο. Και εγώ μάζευα κάπου τελειέ. Εσωτήρι. Και αμύγδαλα μάζευα. Ναι. Αντί να ακούω skid row και κάνω. Τα φίλια. Το... Τόσα πολλά είχατε. Ναι. Εύκολα μαζεύατε στα φίλια. Είστε τελάρα πήγαινε. Τι καλαθούνε. Τι καλαθούνε. Α, τελάρα. Ποιος, πού έχετε, ρε, στο Όρι. Στο Ρήσιο έχετε, στο Νέο Ρήσιο. Ναι, και τώρα. Αμπέλια, στο Ρήσιο. Το Τσίπουρο, ναι. Στο Μπαξέ. Κάνε μια συνεργασία με τον Άγγελο, ρε. Κάνε με τον Αναστασιάδη μια συνεργασία με τον Άγγελο. Να είστε και εδώ. Δεν μου λες, θα βγάλετε και φέτος τώρα στα φίλη. Δεν έχετε πλέον. Αν είχατε, θέλω να πατήσω. Μια φορά να μπω να πατήσω. Τα πόδια, λέει, δεν τα πλένουν, ε. Έτσι μου έχουν πει σε νησί, ρε, μην γελάς. Δεν αστείο. Μου είπε, λέει, τα πόδια κανονικά δεν τα πλένεις. Είναι ότι αυτό σε συγκίνησε εσένα, αυτό είναι που σε... Μου το είπανε, σου λέω, ρε, εσύ. Παραγωγός σε νησί. Τα πόδια, λέει, όταν μπαίνουν δεν τα πλένουμε. Έτσι μου είπε, άμα ακούει κάποιος και είναι παραγωγός να μας πει. Ρε παιδιά, εσύ, φίλε Πάρη, με συγκίνησε. Και εμένα μου άρεσε, και εμένα μου άρεσε πολύ. Πολύ ωραίο αυτό μας έστειλες. Μας στηρίζει και η αγροτιά. Έτσι. Αγρότη πεινάς, γιατί τους προσκυνάς. Έτσι. Κάνε μου ένα σχόλιο. Ναι, για τα κλεμονή, τι θες. Για το θέμα του Ολυμπιακού τηλεμονή. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι. Μεσημέρι. Ναι. Στην Ισπανία. Ναι. Η El Mundo Deportivo, νομίζω. Βγάζει την. Γράφει ότι. Για τον Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός ζητάει για να συμφωνήσει με τον προπονητή. Πώς λέγεται. Γκαρθία. Στο μικρό. Πώς το διάβασα. Είναι κάπου αυτός. Όχι. Έφυγε από τη Σεντετιέν. Ναι. Ήταν και στη Σάλτσμπουργκ, είχε μιλήσει και με τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, Όσκαρ Γκαρθία. Ναι. Πήγε σε τέτοια, δεν τα κατάφερε. Νεαρός, έχει ένα καλό όνομα, είναι από αυτούς που λες ότι βγαίνει μπορεί να κάνει. Γι' αυτό παίζει παντού σε site, το φως θες πρωτοσέλιδο τεράστιο, γι' αυτό. Ναι. Παραμονή πρωτοχρονιάς είναι Κυριακή. Ναι. Μεσημέρι. Κυριακή βράδυ αρχίζει πλέον μια επιβεβαίωση και στην Ελλάδα. Ναι. Ότι πράγματι ο Ολυμπιακός μιλάει μαζί, όχι από όλους, αλλά υπάρχει μια επιβεβαίωση. Ναι. Κυριακή, Δευτέρα, χθες Τρίτη. Και χθες το βράδυ διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Ναι. Μετά από δύο μέρες. Ναι. Όπου όλοι έχουν πάρει το μήνυμα ότι αλλάζει προπονητής και ψιλοσοκάρονται. Γιατί εντάξει, από ένα σερί επιτυχημένο αποτελεσμάτο, μια χαρά τα πάει ο Μόνης. Ναι. Και διαψεύδει χθες ο Ολυμπιακός. Γιατί? Εσύ πείθεσαι ότι αυτό είναι λόγω πρωτοχρονιάς. Εγώ. Μα το κακό έγινε. Ναι, η δικαιολογία η έτοιμη είναι λόγω τη κρεπάλη, τη ραστόνη των ημερών. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τι μπορεί να έχει να δικαιολογεί. Μια ομάδα να έχει. Φαντάζεσαι στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω πώς νιώθει ο Λεμονής. Βέβαια, φυσικά. Δηλαδή τώρα είσαι ο Τάκης ο Λεμονής. Πώς νιώθεις. Που έχει κάνει ο άνθρωπος πραγματικά από τη μέρα που. Τι, μια χαρά. Προχθές, ρε φίλε, έβλεπα στην Νόβα κατά λάθος το 2010. Ναι, το Βέρντερ, το 10 ήταν, ή το 7. Το 7, sorry, το 7. Την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού Εξέδρας. Στο Champions League. Με λεμονή. Στην Βέρντερ Βρέμης. Ναι. Ναι. Λεμονή στον πάγκο. Ναι. Και μετά στα καπάκια είναι Μελάτσιο, στη Ρώμη. Ναι, ναι. Ναι. Λεμονή, ρε φίλε, πάλι εκεί. Το θυμάται ο Σωτήρης, γιατί πού ήμασταν εκείνο το βράδυ. Skid Row. Skid Row στο ξενοδοχείο, Θεσσαλονίκη. Και φεύγουμε, πάμε ξενοδοχείο να δούμε το Skid Row. Και στη ρεσεψιόν κάτω βλέπουμε το λεμονή, τα γκολ. Τι σκηνικό έχει γίνει με εκείνον τον υπάλληλο στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, με άσπρο πουκάμισο ανοιχτό και μαύρο παντελόνι πιέτα υφασμάτινο. Ρε παιδιά, αυτή που πετύχει είναι, αυτή καλή είναι.
Λέω, καμιά φωτογραφία να πούμε. Αξίζει, είναι καλή. Λέω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Δημήτρη, είναι ξέρεις Έλληνας λαϊκός σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο. Φεύγουμε με το Σωτήρι εμείς από το live. Ναι. Και πάμε να δούμε τώρα το συγκρότημα του Skid Row, τους Αμερικανούς, να βγουν φωτογραφίες και τέτοιες στο ξενοδοχείο. Έρχεται αυτός, ρε γκαρντασάκια, αυτή τι είναι που περιμένετε. Λέει, καλή είναι αυτή που. Λέω, τι να σου πω, ρε φίλε, λέω, εμείς τους λατρεύουμε, λέω, καλή. Δηλαδή, αξίζει, ρε παιδί μου, είναι φάση καλή, λένε. Λέω, φίλε, τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, Ζαγοραίος δεν είναι, λέω, τι να σου πω. Ναι. Και βγήκαν, τη φωτογραφία την έχουμε, ρε εσύ, την έχω, στην άκρη. Δεν υπάρχει. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι και ο Έλληνας, ρε φίλε, δηλαδή, τη βλέπω και ντρέπομαι, πραγματικά. Ντρέπομαι, ρε φίλε. Και είσαι, δεν είμαι εγώ, εγώ τη βγάζω, ε. Είσαι εσύ με το Skid Row και με αυτόν. Και είναι και ο σερβιτόρος. Ναι, εντάξει. Ο φίλος μας ο Πάρης μας ενημερώνει. Κλαδεύουμε, παιδιά. Ακόμα και με 0 βαθμούς. Σας ακούμε κάθε μέρα. Και γουστάρουμε. Μάριε, είμαστε και μεταλλο... Μεταλλοπάνκιδες. Όλα τα αδέρφια. Φιλιά, χασομερά με στη δουλειά. Έλα, εντάξει, ρε φίλε, αφήνω να δουλέψω, οκ. Okay. Αγρότες, μεταλλοπάνκιδες που ακούτε και τρόικα, ρε φίλε, από σήμερα είστε αδέρφια. Από σήμερα, δώσε 3 εστίες σε αυτούς. Μην κάνεις κλήρωση. Τα 2 κλήρωση. Όχι, αλήθεια. Είναι άδικο σε βάρος. Όχι, όχι. Είναι άδικο σε όχι. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Αν περισσεύουν κι άλλα, δώσ' τους. Τώρα δεν μπορώ να πει, σας δίνω ένα εστίριο. Sorry, λάθος εγώ. Τι είπα, ρε. Μια χαρά είναι τα κονομάνια. Αγρότες, άστο, όχι, ρε. Να ήταν εργάτες, ναι, όχι, ρε. Αγρότες όχι, αυτοί είναι κιόλας. Και με τα λόγια αυτά θα έχουν αυτοί, θα είναι και πακέτα. Θα σου τριεστήρια. Όχι. Να σου πω κάτι τώρα. Ένα αδικό. Δεν θα τα στερήσω. Εδώ στους δύο. Πού θα πλακωθούνε. Εδώ στους δύο και ένα σας πάει να πάρει, ρε φίλε. Στη θερακή να πάνε μαζί. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή να δώσω 8 συνολικά. Έχουμε περιθώρια. Κάτσε, μπορούμε 8. Να πάρουν 3 αυτοί. Εντάξει, αυτό. Νομίζω μπορούμε. Να, θα μας πει τώρα, παιδιά, περιμένετε λιγάκι να μας πει η Μαριλής. Λίγο αγωνία έτσι έχουμε. Μπορούμε. Τα 3 αδέρφια κερδίζουν 3 εισιτήρια. Έκλεισε. Τα 5 άλλα κανονικά. Δίνουμε 5 εισιτήρια, δεν πειράζουμε τα 5. Ναι. Κανονικά. Απλά τα 3 τα παίρνουν τα αδέρφια, έτσι. Οι Brothers in Arms που μας ακούνε. Τους αφιερώνω και Dire Straits, το Brothers in Arms. Όχι, πάω κρά. Στο χωράφι που οργώνουν και τέτοια, ναι. Ναι, και να έρθει να σας γνωρίσουμε από κοντά. Αλλά αφού δουλεύουμε στο χωράφι. Πήρα, ναι. Ένα θα έρθει να τα πάρει. 463, δεν ξέρω τι ακούτε. Αν ακούτε και Stoner, πολύ ωραία μπάντα από χωριό της Λαμίας. Δεν κοροϊδεύω. Οι Out of the Earth παίζουν εντελώς τελείως αμερικανιά Stoner. Ο ένας είναι αγρότης, ο άλλος πολιτικός μηχανικός και ο άλλος είναι υγειοπόνος ή κτηνίατρος. Στα χωράφια εκεί όλη μέρα και είναι, ναι, βγάλανε αλμπουμάρα, κυκλοφορεί κανονικά. Με την πληροφορία ότι το όνομα του Σταφυλίδη παίζει πάρα πολύ, όχι για τον ΠΑΟΚ, για άλλες ομάδες. Η Φιωρεντίνα θα κάνει κίνηση τώρα, εδώ διαβάζω, για να τον αποκτήσει από την Augsburg, όπου έχει παροπλιστεί, δεν παίζει. Έμαθε και το Σταφυλίδη. Βγάζει ο Γκαρσία μια φωτογραφία στο Instagram, πρωτοχρονιά νομίζω, με ένα ποτήρι και εύχεται, κάνει ευχή. Γκαρσία γράφει κανονικά ελληνικά, Πάλι. Αυτά. Ο Παύλο, ναι. Μια μέρα να γίνω προπονητής στον ΠΑΟΚ, αυτό. Όχι, γράφει κάτι, μια ευχή. Υγεία, κάτι γράφει. Να γίνω προπονητής στον ΠΑΟΚ. Και απαντάει από κάτω ο Σταφυλίδης. Γεια σου, Παυλάρα, να είσαι πάντα καλά. Και το γράφει όλο από κάτω. Για να παίξει μπάλα, πρέπει να ξεβάψει το μαλλί σου. Κοροϊδεύει, έγινε αυτό. Ναι, το ας δείξω, στο δείξω. Πού, Facebook. Στο Instagram. Για να παίξει μπάλα, πρέπει να αλλάξει ακόμα το μαλλί σου. Μπράβο. Τον τελείω στο γονάτι. Σε αυτό, μπράβο, μαζί. Είμαι παπάμπλο. Γιατί τι σχέση έχει, ρε φίλε. Το μαλλί. Σε αυτόν εδώ έχει. Τι, ό,τι. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, εντάξει. Τι. Το πακέτο τώρα. Σε αυτόν έχει. Παλαιομοδίτηκαν αυτά. Όχι. Όχι. Εγώ ξέρω τι είμαι. Κάνε ό,τι μαλλί θέλει. Αλλά τώρα όλοι μαλλί, τατουάζ, σκουλαρίκι και από μπάλα. Ο Σταφυλίδης δεν ψυχάρε, είναι μια χαρά. Εντάξει, καλά, ο Σταφυλίδης το παιδί, εντάξει, τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με αυτό να μην δούμε. Μην ξεχνάτε, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 3 παζλ της εταιρείας Global από τη Μαγαζάρα με είδη δώρων Μπαλού στα Λαδάδικα Κατούνι 9Β. Παζλ οικαστικό με 1000 κομμάτια από γνωστούς ζωγραφικούς πίνακες. FM και όνομα επώνυμα δίπλα ΠΑΟΚ και παζλ και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Άρα, φίλε, η συνάδελφος, η Ευρυδίκη, στο Sky, λέει τα αθλητικά. Η Βαλαβάνη, η οποία θρυνεί με λευκό πουκάμισο για τον Ευγένιο Γκέραρτ. Εντάξει. Όλοι μπορούν να φύγουν από τα αθλητικά του Sky, η Ευρυδίκη θα παραμείνει. Ναι, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω αυτό.
Ωραία, λοιπόν, λέγαμε για τον διάλογο του Γκαρσία με τον Σταφυλίδη στο διαδίκτυο, όπου ο Ρουανός προπονητής πλέον έβγαλε μια φωτογραφία με ένα ποτήρι, έκανε μια ευχή. Από κάτω έγραψε ο Σταφυλίδης «Γεια σου Παυλάρα, ξέρω κάτι, καλή χρονιά». Και του απαντάει ο Γκαρσία στο άσχετο και στο πουθενά, χωρίς κάποια άλλη αφορμή. Αν θες να παίξεις μπάλα, άλλαξε χρώμα, μαλλί. Έτσι. Το τον παγώνει. Και βάλε παπούτσια. Απάντησε μετά ο Σταφυλίδης, Παύλο ταξίρισα. Ναι. Απάντησε κανένα. Α, το απάντησε. Ναι. Ναι. Ο Σταφυλίδης που είναι κάπου στην Ισπανία, προετοιμάζεται για, για την επιστροφή. Αυτός, πού ήταν ο Αντώνης? Ο Αντώνης ήταν στην Φένλο. Τελευταία στην Φένλο. Έκανε δεν έπιασε, όχι. Και τώρα τι, γυρίζει Αυστραλία. Ναι, ναι, θα φύγει. Με τον οποίο είχε πάθει πλάκα ο Μουρίνιο, ε. Το Μουρίνιο, τον είχε υμνήσει. Δηλαδή... Άλλο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είχε στοιχεία, αλλά έτσι αρκετά αργός. Ναι, τέλος πάντων. Με αυτόν την δεκάδα πήγε να πάρει ο Πάκ τον ημιτελικό και πέμπτο τον Ολυμπιακό. Χτυπιέμαι τόση ώρα, εδώ πέρα στη φωτογραφία αυτή, ο Αζεβέδο, ποιον μου θυμίζει. Μελαχρινό Πουγιόλ. Ναι. Κοψιά, το στυλ, το μαλλί, η κίνηση αυτό εδώ έτσι. Μελαχρινό Πουγιόλ. Ο Πουγιόλ, φίλε, ο ορισμός της αυτοθυσίας. Ο ορισμός. Έχω στο μυαλό μου δύο φάσεις. Για μένα. Από ματς ημιτελικού Champions League. Ναι. Το ένα με την Τζέλσι. Που ρίχνει, πέφτει μπροστά στο σουτ. Ναι. Στο σουτ είναι γκολ. Δεν αν περάσει μπάλα είναι γκολ. Φαίνεται είναι γκολ. Ρίχνει. Με Τζέλσι. Ένα από τα. Δεν θυμάμαι πιο αν πέρασε η Τζέλσι ή αν είναι το χειρουργείο. Νομίζω ότι είναι στο χειρουργείο στο ματς στο Camp Nou. Με τον Ορβηγό. Ναι, με τον Νορβηγό, τον Αλταρά, τον Έρμπρο. Έρμπρο, πώς λέγεται, ο Ραπτόπουλος είναι Νορβηγό. Ναι, ποιο άστο. Το δεύτερο μάτς είναι στο Λονδίνο, Χρήστο, Σωτήρι είναι χειρουργείο. Άστο, Σωτήρι. Άστο, χειρουργείο είναι το δεύτερο μάτς. Που ο Μπάλακ και ο Πογκμπά έχουν πιάσει το διτή. Ο Μπάλακ. Βρε, ο Μπάλακ τον έχουν κολλημένο στον τοίχο και λέω τον βάρισε. Βρε, Μπάλακ, ρίξτε του την κουτουλιά να τελειώνει, να μείνει στην ιστορία. Σαν παίκτη άσχετο είσαι. Καμιά προσφορά, τίποτα. Άσχετο παίκτη. Εδώ μπράβο και μένει στο διηνεκέ. Τον blues. Τον blues του Λονδίνου, τέλος. Ωραίος ρε φίλε, τον πήγαινα. Τον Ισραηλινό. Liverpool Chelsea. Πώς ήταν αυτός. Ωραίος. Μ' άρεσε αυτός. Ρίχνει Σωτήρη στο σουτ ολόκληρο το είναι του. Ξαπλώνει με όλο το είναι του. Ναι. Όχι τόσο. Το είναι του. Και τον βρίσκει λίγο στο κεφάλι το πόδι αυτού που κάνει το σουτ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η φάση είναι γκολ. Λέω το σούτ αυτό πάει, έγραψε. Και μπαίνει από το πουθενά, βγαίνει ο Πουγιόλ. Εμφανίζεται έτσι. Ως από μηχανής Θεός, κανονικά. Ξέρεις ποιον έχω δει να κάνει, το έχω ξαναπεί. Πιτσιρικά, τάκλιν με το κεφάλι. Πάει ένα σουτάρι αντίπαλος. Ο αμυντικός, ο αμυνόμενος είναι γονατισμένος. Και τολμάει να βάλει το κεφάλι του στην μπάλα. Μου θυμίζει ο Γιώργο Ορφανίδη. Καλημέρα Γιώργο, γιατί μας ακούει πολλά πρωινά του Ηρακλή. Ο ηρωικός Ορφανίδης. Ο Πέτρος ο Κανακούδης. Άντε, έτσι έπαιζε τότε στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Απίστευτο πάθος. Ναι. Απίστευτο. Μετά γιατί του φύγε το πάθος όλο αυτό. Δεν του φύγε. Εντάξει. Cool. Άλλο στυλ παίκτης έγινε μετά. Cool, όχι, κάποιος... όχι. Εντάξει. Ήταν αρκετά δυναμικός. Ναι. Δεν λέω λούφα. Ναι. Μην είναι με τον άνθρωπο που παρεξήγησε και μια χαρά. Ωραίος, εντάξει. Και από τον Ηρακλή ακόμη ωραίες αναμνήσεις έχω. Αλλά... Ο Κανακούδης. Σε διάφορες ομάδες και τώρα είναι στη Φιλανδία. Είναι Φιλανδία τώρα. Είναι Σουόμι. Μπορεί να είναι και 32-33 πλέον ο Κανακούδης. Δημήτρη, φαντάσου. Να πούμε διαγωνισμούς λιγάκι. Ναι, 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 ναι. Γιατί ναι. Επιστρέψαμε και δεν είπαμε διαγωνισμούς. 5 εισιτήρια. Και γραμμές και γραμμή, περιμένει η Δημία. ΠΑΟΚ, ναι, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 5 εισιτήρια. Σάββατο 5 και 4 το στάδιο Τούμπας. Και δίνουμε και 3 καταπληκτικά παζλ χιλίων κομματιών της εταιρείας Global με πίνακες ζωγραφικής. Φανταστικό δώρο, ειδικά για αυτή την περίοδο. Από το κατάστημα Είδη Δώρων Μπαλού στα Λαδάδικα στην Κατούνι 9Β FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή Puzzle ή και τα δύο αποστολή στο 54526. Πάμε στον πρώτο φίλο να λέτε όνομα και ομάδα την οποία υποστηρίζετε. Έχει σημασία αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα αγαπημένε κύριε Κώστα, ο απαραίτητης στάκτη περία. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για εσάς, τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Οι επιθυμίες σας, ευχές μου. Να είστε καλά. Εγώ για την ΑΕΚ πρωτάθλημα θέλω, ναι. Λοιπόν, εγώ, Μάριε, ναι, κύριε Κώστα. Στην υπερβολή φαίνεται μια κόπια σας βγάζει, εσάς τους Ηρακλειδείς παραγωγούς.
μία κόψη. Για τον Εζίλ, ότι δεν θα τον ήθελε στον Ηρακλή. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, πώς το λέω, μη με συγχύζεις τώρα δεύτερη ή τρίτη μέρα του χρόνου. Το αντιλαμβάνεσαι. Όπως αντιλήφθηκα. Δεν είναι παίκτης, δεν είναι παίκτης για τις 10 πρώτες ομάδες. Μη με διακόπτεις, άσε με να τελειώσω. Όλο μαλώνεται τώρα. Μα σαν διάλογο αυτό σου λέω μόνο και μετά σ' ακούω. Ραπτοπουλίζεις, σταμάτα να... Με ξεφτέλησες, πρώτη η παρουσία στον χρόνο. Λοιπόν, αφού διακόπτει, συνέχεια, διακοψίασεις. Επίσης ένας άλλος συμπαραγωγός του Ραπτόπουλου είπε ότι καλά που βγήκε ο Μέση και πέρασε το Χατζηπαναγή. Έπρεπε να βγει ο Μέση, λέει, για να σκεπάσει το Χατζηπαναγή. Το μύθο. Τον μύθο του Χατζηπαναγή στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Προσωπικά το είπα και εγώ χθες αυτό στην ουσία, βλέποντας εδώ πέρα από το Ηρακλής Παναθηναϊκός μερικές ενέργειες του. Τα έβαλε εδώ πέρα ο Δημήτρης, με αφορμή τον θάνατο του Ντούσαν Μιτόσεβιτς. Έχει κάνει πράγματα ο Βάσια, τα οποία ναι, σαφώς δεν έχω νόημα. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τον Μέση. Καλύτερα πράγματα έκανε ο Νεστορίδης που δεν πρόλαβες, αλλά με 40 γκολ το χρόνο. Ναι. Ήταν τόσο θεαματικός. Πώς? Ήταν τόσο θεαματικός. Εξίσου θεαματικός, αλλά έβγαζε και 35 με 40 γκολ το χρόνο. Εντάξει. Τη σεζόν. Νεστορίδη δεν πρόλαβα δυστυχώς. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Αλλά σου είπα κάτι εγώ να ξέρεις, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Τον είδα πριν 3 χρόνια στα χαλάσματα της Φιλαδέλφειας, τώρα, μέσα στα χόρτα. Το έχω πει νομίζω στο Σωτήρι. Με σκαρπίνι, υφασμάτινο παντελόνι, πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν, παίρνει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Τώρα πριν 3 χρόνια ο Νεστορίδης. Ναι. Και κάνει, το έχω πει και σε εσένα κύριε Κώστα, και κάνει με την μπάλα κάτι πράγματα και λέω έλεος. Αν τα δώσεις σε Έλληνα ποδοσφαιριστή σήμερα 20 ετών, ας πούμε, εξτρέμ, δεν μπορεί να τα κάνει. Ο Δελικάρης τότε δεν ήταν πολύ θεαματικός. Ο Γιώργος, ναι. Ήτανε, αλλά δεν τον θεωρώ εγώ, ας πούμε, σαν δεκάρι καλύτερο από τον Καραπιάλη. Σόπα. Ποιο Κρόιφ ήταν ο Δελικάρης. Αυτό το αλογίσιο της επέλασης. Ο άλλος ήταν ουσιαστικός. Ο Δελικάρης έπαιζε για την κερκίδα. Λοιπόν, επίσης θα σου πω το εξής. Θέλω να ρωτήσω Λάκη τον Παπαγιάννου, επειδή είναι επικεφαλής εδώ στην Ελλάδα για την Arsenal, ναι. Ακαδημίες, ναι. Για τις ακαδημίες, μήπως η αυθονού εισήγηση είναι η μεταγραφή στην Arsenal του Μαυροπάνου. Μαυροπάνου έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Καθόλου παράξενο. Καθόλου. Μήπως είναι αυθονού εισήγηση. Να ζητήθηκε η γνώμη του, ναι. Να είναι καθαρά εισήγηση του Λάκη. Κοίταξε, εφόσον κάνει σκάουτινγκ για την Arsenal. Βέβαια. Λοιπόν, εφόσον κάνει σκάουτινγκ για την Arsenal, οπωσδήποτε θα μεσολάβησε. Σωστή παρατήρηση. Τώρα όσον αφορά, Μάριε, είναι γνωστή η αντιπάθεια που έχεις με τους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, ναι. Αλλά συνέχεια θα σε απογοητεύουν, γιατί πάλι στον τελικό η Γερμανία θα είναι σίγουρα. Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Όπως ναι. Είσαι τώρα, γίνα την άλλη μεριά και σκεπάσου. Ναι, ναι. Ναι. Η Αγγλία θα ακολουθεί πάντα τη Γερμανία. Μάλιστα. Καλή χρονιά. Κύριε Κώστα. Σε επίπεδο παγκοσμίων κυπέλων. Ναι. Πρώτη σου παρουσία. Κύριε Τζορμπατζόγλου, έχω δίκιο. Δυστυχώς ναι. Πρώτη σου παρουσία στο 18. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Αυτός που δεν θέλω. Αυτός. Ο Ολυμπιακός. Μωρό, μας έσκησες. Γιατί το λες? Στην αρχή με πίκρανες, μετά μου έδωσες χαρά. Γιατί αφενός αυτό πιστεύω, όσον αφορά για τον Όσκαρ Γκαρσία, γίνανε επαφές, απλά δεν τα βρήκανε. Και ο Λεμονής είναι υποαίρεση. Εντάξει, τι φωνάζεις. Είναι υποαίρεση. Μάλιστα. Υποαίρεση. Μάλιστα. Να είσαι καλά, μάλιστα. Καλημέρα. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Το Ολυμπιακός πολύ γρήγορα, δεν το σκέφτηκε καν, φίλε. Εγώ ξέρω τι νόμιζα. Αυτός που δεν θέλω, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, δεν είναι τυπώξεις. Γεια σας, καλημέρα. Αδερφέ, λίγο πιο δυνατά πάμε τώρα. Πάμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Να είσαι καλά επίσης. Όνομα και αν θέλεις και ομάδα υποστηρίζει. Ο Παύλος είμαι. Φίλαθλος του ΠΑΟΚ, αλλά κάπου στην καρδιά μας είχαμε και ένα μικρό κομμάτι του Ηρακλή όταν πηγαίναμε και βλέπαμε στο Καρτατζόγλου για παιχνίδια. Μπράβο Παύλο, με συγκινείς.
ήμασταν γεμάτο το γήπεδο τότε που πηγαίναμε να δούμε και εμείς ο Χατζηπαναγή. Ναι. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 52. Αχα. Α, γενιά είμαστε. Εντάξει, γενιά είμαστε, ναι. Ακριβώς. Γενιά είμαστε. Γέμιζε το γήπεδο και φυσικά δεν ήταν όλοι οπαδοί του Ηρακλή, ήταν οπαδοί του ποδοσφαίρου. Ναι, αυτό εδώ, αν μου επιτρέπεις, έχω πάει σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Απόλλων ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ και έχω πάει πολλές φορές. Εσύ μόνο. Και ήταν και άλλοι. Αυτό που λες τώρα πάντα. Ναι. Τότε τα γήπεδα. Τους προσβάλλεις, κατάλαβες. Τότε τα μάτς ήταν όλα ίδια ώρα. Όταν δεν έπαιζε εδώ ο Ηρακλής, εγώ πήγαινα Απόλλωνα Καλαμαριάς, πήγαινα Μέγα Αλέξανδρο, πήγαινα ΑΕ Φίνικα, πήγαινα Μακεδονικό, πήγαινα Παύλο με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ήταν όλα ίδια ώρα. Μας αναγκάζουν να μείνουν σπίτι μας, τώρα μας αναγκάζουν τόσα χρόνια με αυτά που βλέπουν να μείνουμε σπίτι μας. Ναι. Γι' αυτό και δεν πάει ο κόσμος. Είναι και η εποχή έτσι, Παύλο. Τώρα βλέπεις την τηλεόραση. Προχθές είχε 15 αγγλικά μάτς. Είδε ο πιτσιρικάς, ξετάβλωσε, να σου το πω έτσι. Ξετάβλωσε. Τι να πάνε, σου λέει, θα πάνε τώρα πάω Κλεβαδιακός. Μπράβο, περιμέναμε μια εβδομάδα πότε θα γίνει ο αγώνας για να πάμε στο γήπεδο. Ναι. Εγώ με το φίλο μου ερχόταν στην Τούμπα να δούμε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και ίσως το ΠΑΟΚ Ηρακλής πιο συγκεκριμένα, αλλά επειδή βόλευε, ας πούμε, πηγαίναμε πιο πολλές φορές στον Ηρακλή. Τώρα εγώ έχω μαλώσει με παιδιά εκεί που βλέπουμε ματς, είναι 23 ετών, δηλώνει ΠΑΟΚ και έχει πάει στην Τούμπα 3 φορές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι, έτσι. Εγώ στα 23 μου είχα πάει στην Τούμπα 50. 80. Ο πιο θεαματικός ποδοσφαιριστής που είδες ποτέ στη ζωή σου ποιος ήτανε εδώ στην Ελλάδα? Ο Χατζηπαναγής. Ναι, ο Χατζηπαναγής. Δεύτερος. Δεύτερος. Είπες πριν το Δελικάρι. Όχι το Δελικάρι. Τους πρόλαβες? Όχι δεν τους πρόλαβα. Ήμουν πολύ μικρός. Εγώ να πω το... Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σαραβάκος. Δεν ξέρω για τους άλλους τι λένε. Για μπροστά παίξει. Θεαματικός, δεν τον λες και θεαματικό, εντάξει. Ναι, όχι, δεν ήταν θεαματικός, ήταν αποτελεσματικός. Ήταν αποτελεσματικός. Ο Κούδας δεν ήταν θεαματικός. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι ο Κούδας πιο πολύ έπαιζε για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του, όπως είπε πριν, ναι, ότι ο Δελικάρης έπαιζε για την Κερκίδα. Ναι. Ο Κούδας έπαιζε με την ομάδα και δεν έβαζε ποτέ το όνομά του. Δεν ήταν η φίρμα που είχε εγώ και τελείωσε. Ήταν της ομάδας παίκτης. Χάρη του θεάματος ήταν ουσιαστικός για την ομάδα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Επειδή εγώ είμαι με την Εθνική Γερμανία, βάσει των ποσοστών, αυτό που είπε ο φίλος, η Εθνική Γερμανία θα είναι ή μη τελικό ή τελικό. Αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια. Ναι. Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να δούμε τη Γερμανία να έχει αποκλειστεί πολύ νωρίτερα. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει πολλή συζήτηση. Για παράδειγμα, ας πούμε. Τι συζήτηση μόνο υπάρχει. Όταν σφάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον προημιτελικό με τη χερούκλα, που ούτε ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει αυτό. Με το χέρι του Φρίνγκς. Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία. Με το χέρι του Φρίνγκς στην Ασία. Υπάρχει σφαγή υπέρ της πάνω στη γραμμή. Το 10, με την Παραγουάη, γιατί εμείς οι Γερμανοί και είναι το παγκόσμιο το 10 το αξίζαμε εμείς και όχι η Ισπανία. Εμείς. Εάν μακρός. Το 10 λες που έγινε μέσα στη Γερμανία, δεν είναι? 2010, το 6 έγινε στη Γερμανία. Α, το 6 στη Γερμανία, συγγνώμη, τα παίρνει, συγγνώμη, το παίρνει. Στην Αφρική με τις βουβουζέλες. Ρε Παύλο, εκεί πέρα βάζει γκολ η Αγγλία 2 μέτρα μέσα και δεν το μετράει. Σφαγή. Και έχουμε φάει εδώ εσουρού 5.000 ευρώ ο λίμπερο, πλάκα μου κάνεις εξαιτίας μου. Είναι η εκδίκηση, ξέρεις ότι μέχρι λίγα χρόνια πριν έξω στο Γουέμπλε είχε μηχανάκια και ακόμα ψηφίζανε αν ήταν γκολ, ναι ή όχι, το 66. Το 66, ήταν η εκδίκηση. Ναι. Πίσω αυτό το 66 παίζει η φάση στο χιλιοστό. Αυτό πέρασε τον γκολ, το σου του Λάμπαρτ, πέρασε η μπάλα 2 μέτρα από μέσα. Δεν μπήκε η τεχνολογία της γραμμής. Ναι. Να σε καλά, καλημέρα. Έγινε πάμε, να σε καλά. Άλλη μια γραμμή, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για το Μουντιάλ που γίνεται το καλοκαίρι, πρώτο φαβορεί η Γερμανία, στο στοίχημα βλέπω, δεύτερο η Βραζιλία, τρίτο η Γαλλία, τέταρτο η Ισπανία. Οι άλλοι ακολουθούν με διαφορά. Γερμανία, Βραζιλία, Γαλλία, Ισπανία. Στην Αγγλία τι δίνει? Η Αγγλία είναι έκτη. 18 φορές θα φτάσω. Ναι. Βάλε 18, βάλε 2 ευρώ να πάρει 36. Γιατί... Καλημέρα στο Γιώργο το Συρίγο. Καλημέρα, ομορφόπεδα, χρόνια πολλά. Γεια σου κύριε Γιώργο. Καλημέρα Γιώργα ρε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά παλικάρι μου, ό,τι επιθυμείς ολόψυχα σου εύχομαι. Πολύ όμορφη συζήτηση ακούω και πίνω το καφεδάκι μου. Ναι. Μας ταξιδεύετε τώρα. Πήρα να πω ότι παρακολουθώ μισό αιώνα ποδόσφαιρο, ναι, και όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι ήταν φαντεζοί. Ναι. Θα πεις εσύ το Πομόνι, θα πεις εσύ. Ο Γιώργος ο Κούδας θα ήταν ο πρώτος αν δεν υπήρχε ο Χατζηπαναγής. Αν τον βάζεις τόσο ψηλά,
Το Γιώργο. Ο προηγούμενος φίλος είπε ότι δεν ήταν τόσο φανταζή, ήταν πιο ομαδικός παίκτης. Ήταν ομαδικός ο Γιώργος, αλλά είχε... να σου πω αυτό το Μέγα Αλέξανδρο που το λένε για μας τους παλιούς που τον περιμέναμε πότε θα βγει από τα έφηβα για να το δούμε. Παλιός, εγώ τώρα 10 χρονών ήμουνα. Ναι. Αλλά τον πηγαίναμε τότε, βλέπαμε πριν από τον αγώνα έπαιζαν και οι ομάδες των εφήβων. Είχε κάνει όνομα από νωρίς, ναι. Δηλαδή τον περιμέναμε πότε θα βγει. Πότε θα ήταν το πέταγμα το Γιώργο όταν ήταν μικρός, φωνάζαμε το Ζαρκάδι. Ναι. Αυτό ήταν το προσωνύμιο του. Και οι παλιοί που θα πάρουν τηλέφωνο μετά από μένα θα το επιβεβαιώσουν. Ήτανε το Ζαρκάδι του ΠΑΟΚ. Και το λέγανε Ζαρκάδι γιατί? Διότι ο άνθρωπος ήταν μπαλαρίνα μέσα στο γιο. Το περπάτημά του, το βάδισμά του, το κοίταγμά του, τα μαλλιά του, το σωματότυπό του, το πέταγμα το οποίο είχε. Εντυπωσιακή δηλαδή, τρίπλα είχε. Τι πράγμα? Εντυπωσιακή τρίπλα, θεαματική. Μα σου είπα, αν δεν υπήρχε ο Χατζηπαναγής, δεν υπήρχε σαν τον Κούδα. Ούτε Νεστορίδη λες, ούτε Δελικάρης λες. Ο Νεστορίδης δεν ήταν τριπλέρ. Να κάνω μια ερώτηση. Που το έχω ζητήσει με παντού. Το έχω ζητήσει με παντού. Την μπάλα με τα φάλτσα, δεξί και αριστερό, εξωτερικό φάλτσο. Εγώ δεν τον πρόλαβα τον Νεστορίδη. Από ό,τι άκουγα που λέγανε. Ερώτηση, δεν Γιώργο. Ήταν, δεν είχε ούτε το πέταγμα του Κούδα, ούτε το πάρισμα του Κούδα. Όπως ερχόταν η μπάλα θα τη σταματούσε. Ο Δωμάζος τι είχε? Ο Δωμάζος. Πολύ λίγος μπροστά στον Κούδα. Έλα, κοντό. Είχε τη μακρινή την παλιά και έτρεχε σαν το τρελό. Υπερτιμημένος. Αχα. Καμία σχέση. Ωραία. Με τον Κούδα. Ερώτηση. Γιώργος Κούδας, Κώστας Αηδηνίου. Η διαφορά είναι μεγάλη. Θα μπορούσε να ήταν αδέρφια. Ο απλός ο Γιώργος ήταν ένα κλικ παραπάνω από τον Κώστα τον Αηδηνίου. Γιατί μου είχε πει παοκτσής της γενιάς τους, παοκτσής που είναι σήμερα ο άνθρωπος κοντά στα 65-68. Άρα τους είδε καλά, γιατί εγώ σαν παιδί τους έχω εικόνα. Αηδηνίου παραπάνω έχω εικόνα, για ευνόητους λόγους. Ότι είχε καλύτερο κεφάλι από τον Γιώργο ο Κωστάκης ο Αηδηνίου. Μου είπαν ότι ο Κώστας είχε πιο καλή τεχνική. Λίγο πιο καλή τεχνική, κλειστή. Κλειστή τεχνική. Α, εντάξει, οκ. Είχε, ο Γιώργος ήταν ο βασιλιάς. Ναι. Αμέσως μετά θα μπορούσα να βάλω τον Αηδηνίου, ο οποίος, το ξαναλέω, είχε πολύ καλό κεφάλι. Είχε δηλαδή το άλμα του, είχε το άλμα του Μποτίνου, του Κασάπη. Για να σας βάλω σε εκείνη την εποχή. Ναι. Του Κωστάκη. Δηλαδή στεκόταν στον αέρα και τη σημάδευε την πάρα. Ο Σαράφης δεν έχει καλύτερο άλμα από όλους. Ο Σαράφης είχε το άλμα αυτό που λέμε, ναι. Αλλά είχε και τη δυναμική και την τεχνική στον αέρα. Δηλαδή ναι. Όταν σηκωνόταν, επειδή είχε τεράστιο άλμα, είχε και όγκο που δεν μπορούσες να τον πλησιάσεις. Και έβρισκε την μπάλα και την κατεύθυνε με το μέτωπο. Την έβρισκε εκεί ντουκ και την κολούσε. Ναι. Και είχε και το ψαράκι. Έφευγε δηλαδή, όπως και ο Αλέκος, ο Αλεξιάδης, ο ψαράκι ήταν ο πρώτος. Ο Δελικάρης δεν έκανε τέτοιο όνομα. Υπερτιμημένος πάρα πολύ. Πολύ καλός παίκτης. Παραδείγματος χάρη το πέταγμα του Κούδα δεν του είχε. Όχι υπερτιμημένος. Ο Δελικάρης, ναι. Το ακούω πρώτη φορά υπερτιμημένος ο Δελικάρης, ρε σύμπαν. Βέβαια. Για το όνομα, όταν το βάζεις με τον Δωμάζο, τον Κούδα και τον Αηδηνίου, είναι υπερτιμημένος. Δεν είχε διάρκεια ο Δελικάρης, ε. Τι είχε? Δεν είχε διάρκεια, λέω. Ήταν πολύ καλός παίκτης. Και ωραίος τύπος, έτσι ψηλός, ναι, ναι. Ομορφόπεδο, ποδάρες. Best. Μπόι, μπάλα ήξερε. Δεν είχε την ταχύτητα του Κούδα, ας πούμε. Αυτό το οποίο ήθελα να πω, παιδιά, για τον Αηδηνίου, επειδή βλέπαμε, εγώ ήμουν πολύ φαν με τον Αηδηνίου, νομίζω... Τεμπελάκος ήταν, τεμπελάκος, ναι. Είχε ένα τουπέ του πλουσιόπεδου, ναι. Του πρεμιέ της εποχής, ήταν και ομορφόπεδο, ναι. Και πρέπει να ήταν και από πλούσια οικογένεια. Ναι. Ποιον έφερε συγγενή του στον Ηρακλή, θυμάσαι? Το Φωτεινό. Ναι. Το Φωτεινό. Ο οποίος Φωτεινός ήταν κατάμαυρος. Ήταν κατάμαυρος, ναι. Πίσα, κατάμαυρος. Και έχει χάσει γκολ πάνω από τη γραμμή. Ήταν καλός παίκτης ο Φωτεινός, δεν ήταν κακός. Ναι. Είχε βγει και ο Ηρακλής επί Φωτεινού θα έπαιρε το πρωτάθλημα. Το χάσει για κάτι εκεί με Κουσουλάκι, με όχι, Νικολούδη, όχι, πότε, με δεν... Δινίου, με όχι. Κασάπη, ομαδάρα σου λέω. Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά πρωτάθλημα όχι, πότε με αυτούς, όχι. Όταν έχασε ένα... Το πρωτάθλημα είναι που το παίρνει η ΑΕΚ με την βοήθεια του Ολυμπιακού, το γράφει και ο Ανδρέας Μπόμης στα βιβλία του, ο παδός της ΑΕΚ, το 1949. Το πρωτάθλημα του Ηρακλή... Κανονικά είναι τελειωμένο του Ηρακλή. Πρόσεξε με. Με το μηδενισμό εδώ πέρα μέσα. Μια που ο Ηρακλής είναι πρώτος.
πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Με Αηδηνίου, Μπατάκη, Σεντελίδη και αυτού που λε, δεν υπάρχει ο Ηρακλής πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Είναι η χρονιά που έκανε ποτέ το ρεκόρ με 46.000 κόσμο στο Καφτατζόγλου. Το 71 είναι αυτό, το, με τον γκολ του Ζαφερίδη το Παναθηναϊκό 1-0. Που είπε ο Πούσκας. Που είπε ο Πούσκας, μας λειτουργήσε ως αφύπνιση. Το 71 είναι αυτό, δεν είναι, όχι. Δεν Γιώργο, πάμε... φίλος του Ολυμπιακού, γράφει για τον Μπέμπι. Ότι ο Μπέμπι. Ναι. Α, δεν το ξέρω, ήταν πιο παλιός. Ναι. Απλώς ήθελα να πω κάτι. Αυτό μπορείτε μόνο από τον Πετρακόπουλο να το μάθετε. Ναι. Εγώ παιδάκι ήμουνα μέσα. Mm. Το γήπεδο του Καφτατζόγλου έχει κάτι δεν ξέρω τι και παίζει ο Ηρακλής στην Τούμπα με τον Μπανιόνιο νομίζω. Ναι. Από τη μεριά της 4 το σκόρ είναι 1-0. Από τη μεριά της 4 παίρνει την μπάλα ο Αηδηνίου, τριπλάρει 2-3 μπροστά του, βγαίνει ο τερματοφύλακας, τον τριπλάρει και τον τερματοφύλακα και μπαίνει μόνος προς τα δίχτυα. Έχουν πέσει αυτούς που τριπλάρει σε κάτω, ο Αηδηνίου σταματάει στο πέναλτι, γυρίζει ανάποδα, χαιρετάει τον κόσμο, χειροκροτεί και με τα κουνάκι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, αλλά κάνει ένα κλικ σε μια λακκούβα και βγαίνει έξω. Το σκόρ είναι 1-0. Ισοφαρίζει ο Πανιόνιος, το γήπεδο βρίζει τον Αηδηνίου και μετά έβαλε ένα γκολ και κέρδισε 2-1 τον Πανιόνιο. Είχε δηλαδή τέτοια τρέλα ο Αηδηνίου. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να γίνει και πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Mm. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή χρονιά, Γιώργο, να είστε καλά. Γυρίσαμε χρόνια πίσω, γρήγορα ένα τελευταίο διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, οι διαγωνισμοί 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 3 παζλ εταιρείας Global από την μαγαζάρα είδη δώρων Μπαλού, 1000 τεμάχια κάθε παζλ με πίνακα ζωγραφικής, φανταστικό δώρο για αυτές τις μέρες. FM και όνομα επώνυμο είδη ΠΑΟΚ ή παζλ και τα δύο αποστολή στο 54526. Ρεγκίνα με υδραυλικά είδη μαζί μας στην δεύτερη ώρα και Injection Service Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα. Ξεφύγαμε και σήμερα, ρε φίλε. Από εδώ πήγαμε, από εκεί πήγαμε, στο Γκούδα, στο αυτό, στο Χατζηπαναγία. Ωραία, όμορφα, 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 όμορφα. Μιλήσαμε, απλά πολύ, μιλήσαμε πάρα πολύ για παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό λίγο με ενόχλησε εμένα. Ποιος παίχτησε? Δελικάρι, Κούδα, Μπέμπι, αυτά. Δηλαδή λίγο, ναι. Λοιπόν. Οι Ολυμπιακοί έχουν πολύ ψηλά τον Καραπιάλι, ε. Ναι. Πεκτούρο Βασίλης. Πεκτούρο Βασίλης. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Οκ. Ναι. Okay. Ρε εσύ, αριστερό πόδι. Ποιοι ήταν τα άλλα δύο παιδιά που φύγανε στο τροχαίο εκεί? Που γλίτωσε ο Βαλαόρας. Ναι. Δεν το... Κόλλησα τώρα, ρε εσύ. Μου λίτσιο, όχι. Δεν θυμάμαι. Τρελά τώρα. Να δώσουμε Δημήτρη τελευταία φορά του διαγωνισμού. Ναι. Έτσι, παιδιά μένουνε. Τι μας μένουνε? Έχουμε ωραία συμμετοχή. Ωραία, 13 συμμετοχή. Λεπτά. Πέφτει ξύλο σήμερα. Είναι και η διαφορά της ημέρας. Δηλαδή, χθες πρέπει να μας άκουγε το δεύτερο κόσμο. Μισό κόσμο. Καλά. Λίγο φαίνεται, μωρή, γιατί ξέρετε η ημέρα. Όταν χθες, λείπει ο Τσαλτίδης είναι. Δεν δούλευε η αγορά. Πάντως, ναι, άκουσα σχόλια χθες ότι συνυπάρχεται πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Γαλήνια και ειρηνικά με τον Δημήτρη. Το άκουσα από Α, δύο. Τον φέρνουμε μόνο κάθε Δευτέρα να μαλώνουμε. Αυτό. Μέρα τα μάτς. Για μία μέρα, έτσι. Λοιπόν, 5 εισιτήρια. Α, το χρόνο θα ανέβουν και κάθε Παρασκευή, ας πούμε, εντάξει. Φτιάξε με. Λοιπόν, 5 εισιτηριάκια. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ματσάρα, Σάββατο, 5 και 4, στάδιο Τούμπας. Η παρέα του Ζωσέ Ανιγκό έρχεται για να αλώσει το κάστρο της Τούμπας. Αντέρασε. Και εμείς δίνουμε 5 εισιτήρια. Τι κράχτη, το προηγείτε το παζλ. Ναι, νομίζεις. Κράχτη κάνω, νομίζεις. Για σένα. Τι νομίζω, κράχτη κάνω. Και μαζί να είναι και δύο πίσω να το παζλ είναι ντροπή. Δεν είναι, πολύ μπροστά είναι το παζλ. Ντελάλη βγάζω για σένα. Πες ευχαριστώ. Πες ένα ευχαριστώ, Ντελάλη βγάζω για σένα. Και δίνουμε και 3 παζλ της εταιρείας Global, 1000 κομμάτια το καθένα, πίνακες ζωγραφικής, υπέροχα παζλ από τη μαγαζάρα Μπαλού με τα είδη δώρων στα Λαδάδικα 109Β. Τα τρία αδέρφια, ο Πάρης, ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος που μας ακούνε από το χωράφι, εκεί όπου κλαδεύουν, έχουν κερδίσει 3 εισιτήρια. Ναι, τα είπαμε αυτό. Και δίνουμε άλλα 5. Εντάξει. Δεν επηρεάζουμε τα 5, ναι. Δηλαδή, μην πει κάποιος τώρα μας στερεί τα 5, μας τα κάνεις 2 στην ουσία για να δώσεις αυτούς. Έτσι. Όχι, χαλάλι τους κερδίζουν, θα τα πάρουν. Την Κυριακή θα κάνουν, το Σάββατο θα κάνουν ένα διάλειμμα από το χωράφι και θα πάνε στο γήπεδο. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφει ΠΑΟΚ ή παζλ ή και τα δύο όπως κάνουν κάποιοι, αποστολή στο 54-520. Πού είναι το χωράφι, άραγε. Νομό Θεσσαλονίκη. Έχει τώρα να στείλουν και τέτοιο. Στο Ρίσο έχει εσύ χωρά, βέβαια. Μπορεί να είναι και στη Μηχανιώνα. Δημήτρη, χρωστάμε να τελειώνουμε. Ναι, να του περάσουμε, Μάρια. Φίλος γράφει μια και είπαμε και για το Μουντιάλ αποδόσεις. Mm. Όπου ο Στίχημαν δίνει 5,5 στη Γερμανία, 6 στη Βραζιλία, 6,5 στη Γαλλία, 8 στην Ισπανία, 10 στην Αργεντινή, 13 στο Βέλγιο. Που δεν είναι, γατάκια δεν είναι. Το ότι δίνει το Βέλγιο
πιο πολύ ναι. μεγάλο φαβορί από την Αγγλία είναι η τραγικότητα του πώς πάει το ποδόσφαιρο. Ναι, με ένα ρόστερ, αλλά δεν. Όχι ότι η Αγγλία έχει. Θα τους έπαιρνε η Ελλάδα με ένα γραμμάριο τύχη, θα έπαιρνε διπλό εκεί. Φίλε, το Σάντος δεν είπαμε. Έχουμε πει όλους τους άμπαλους. 18 η Αγγλία και 8ο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ η κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα. Η μεγάλη Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Με 25 πάει, απόδοση. Αν πάει στους 4, εγώ θα βγάλω, θα βγω στην Τζιμισκή σε ώρα αιχμής με σουτιέν. Ωραία. Όχι, όχι, το πει, το πει, το πει. Τι παρεμβαίνεις. Άσε να το πει. Πες Μάρι, πες. Αν η Πορτογαλία πάει στους 4, ναι. εγώ θα βγω στην Τζιμισκή σε ώρα αιχμής. 2 το μεσημέρι. Ώρα, μέρα μεσημέρι, ναι, όχι βράδυ. Ναι. Με σουτιέν, με σουτιέν και κιλοτάκι και ζαρτιέρες. Κάτσε να δούμε. Αν πάει στους 4. Αποδόσεις για τους 4. Ψηλά θα είναι προφανώς. Λοιπόν, πού είναι, παγκόσμιο κύπελο. Νικητής αγώνες, ειδικά ομάδων, όμιλοι. Ο Σιδέρης μας λέει καλή χρονιά, καλημέρα, καλή με υγεία και σιδερένια θέληση και δύναμη να είσαι καλά. Πορτογαλία να φτάσει τελικό 15, να φτάσει ημιτελικά 5,5. Mm. 5,5, δώσε κάτι παραπάνω. Ο Γέστε 7 στέλνει μήνυμα και λέω στο ψάχνει ο Δημήτρης τώρα. Καλή χρονιά, παιδιά. Ψάξτε τον δεύτερο, Come on England, από αυτά που έχω δει μετά τον Βάσια, Ζιοβάνι. Όσο για παρελθόν, λένε ότι ο Θανάσης ο Μπέμπης ήταν ζογκλέρ. Στο Μπέμπη είναι ή στον Ιφαντή που έφυγε τώρα πριν 3-4 χρόνια, Σωτήρη, και στην κηδεία περνάει μπροστά το καφενείο που σύχναζε το αυτοκίνητο με τη σωρό του και του βάζουν απάνω τον καφέ τον ελληνικό που έπινε. Στο ίδιο καρεκλάκι επί χρόνια. Νομίζω τώρα μια. Γιατί ζει ένας από τους δύο. Ο Ζιοβάνι θεωρείται ο πιο εντυπωσιακός ξένος. Τον θεωρούν αυτοί και από το Ριβάλδο. Κι εγώ. Ναι, ο μάγος, ναι, ναι. Ο Ζιοβάνι. Ναι. Κι εγώ πιο πολύ τον θεωρώ τον Ζιοβάνι τον Ριβάλδο. Αλλά πιο επιτυχημένος είναι ο Βαζέχα, έτσι. Πιο επιτυχημένος είναι ο Βαζέχα. Καλά, άλλο τώρα. Μην το πάμε σε επιτυχία και διάρκεια και αποτελεσματικότητα. Εντάξει. Ναι. Okay. Εντάξει. Ριβάλντο, ναι. Ξέρεις ποιος είναι αγαπημένος μου ξένος στον Ηρακλή. Παίκτης που έπαιξε ακριβώς 8 μήνες. Και για μένα ξεπέραστος. Τον θέλω τώρα να έρθει στην ηλικία που είναι. Ποιος? Τον θυμάσαι εσύ, πέρα το θυμάσαι. Του Ηρακλή. Αγαπημένος ξένος. Για μένα. Έπαιξε 8 μήνες. 9. Ορίστε. Όχι. Έπαιξε αυτός έπαιξε 5,5 μήνες. Τον πήγαινα, ωραίος. Φιλέ. Ο Νίλσεν. Τα πιο τρυφερά και υπέροχα μαλλιά που έχω χαϊδέψει και φιλήσει στη ζωή μου. Αυτό είναι. Νίλσεν. Ούτε γυναίκας. Αυτό είναι. Ούτε... Μόλις ήρθα από την ΑΕΚ. Έχουμε βγει Ευρώπη και πέφτω στο αεροδρόμιο πάνω του. Το χαϊδέψες. Του φυλάω τα μαλλιά, τα χαϊδέψα δεν υπάρχει. Του φυλάς τα μαλλιά. Γυναικείο και θηλυκή ομορφιά τελείωσε. Στην υποδοχή του ή τυχαία πήγες. Όχι υποδοχή. Που έχουμε βγει Ευρώπη. Στο αεροδρόμιο. Μπράβο ρε. Σεμπάστιαν Μπαξ, Σκιντ Ρόου. Μπράβο. Θηλυκή ομορφιά, καμία σχέση με άντρα. Ζίτι Γκρέταρσον. Ο Ισλανδός. Ο σχορεμένος ο μπαμπάς μου όταν έφυγε έκλαιγε. Πεκτούρα τεράστια. Και μετά είμαι Tom Zoodby. Μετά είμαι Tom Zoodby. Τον οποίο τον παρακολουθούσε ο Ferguson για τη United. Του διέλυσε την καριέρα ο Steve Nicol. Το δεξί μπακ της Λίβερπουλ, Σκοτσέζος. Σε Νορβηγία, Σκωτία. Του διέλυσε τον Αστράγαλο. Αυτά. Αυτά. Και η Μαρία, μία από τις τελευταίες που μπαίνουν για το puzzle. Ναι. Ο Αλέξης. Βλέπω, έχει πάω. Ο Νίκος. Βλάντι Αλκέτ είναι άντρας. Προφανώς, ρε φίλε. Βλάντι Αλκέτ. Μου είναι. Καλά, λέω ρε φίλε, γιατί όταν είναι μυστήριο ξένο και είναι το Βλάντι είναι γυναικείο, δεν το κατάλαβα. Ρωτάω, δεν είπα. Σήμερα 7 η ώρα, Ηρακλής ΠΑΟΚ, βόλεϊ. Ναι. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση. Ναι. Από Γιώργο Μαντζούκη. Ναι. Θα έρθει ο Μάριος δίπλα μου σήμερα να δούμε και να περιγράψουμε τον αγώνα στο άθλημα χωρίς επαφή. Ο Λίμπερο περιγραφή, μόνο ο Λίμπερο περιγραφή στις 7, μου γράφει. Θα πας. Και είναι απόλαυση. Ο Γιώργος σε περιγραφές του βόλεϊ είναι πραγματικά απόλαυση. Στο βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Πολύ καλός. Δεν είναι απόλαυση. Αλλά απόλαυση. Γιατί το βόλεϊ το έχει ο Γιώργος, δεν παιδί. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι άμπαλος. Το έχει ο Γιώργος. 25 χρόνια ποδόσφαιρο. Γιατί αυτή η τάση. Γιατί βάζεις. Γιατί είναι... αυτό θες να πεις. Και κοτίζεις. Πες. Στα ίσια αυτό που θες να πεις. Ότι είναι μόνο για βόλεϊ. Αυτό θες να πεις. Πες το ρε. Γιατί. Δηλαδή τώρα γίνει τσαλτίδι, δηλαδή εσύ έχω σε μια εκτίμηση. Αφού σε βλέπω ότι από κάτω έχει ένα μηδίαμα, ρε φίλε. Ορίστε. Τι θεωρώ. Δεν στρίβει. Ποιο τι δεν στρίβει. Δεν κατάλαβα. Σαν περιγραφή δεν στρίβει. Τι Γιώργο τα λέει και γελάει, να ξέρεις. Είναι πολύ καλός στη δουλειά του ο Γιώργος τα πάντα. Κάνει εκπομπάρα για Ηρακλή. Βγάζει από την μύγα ξύγκι.
Απλά είπα ότι στο βόλεϊ, επειδή το καρά έχει, είναι καταπληκτικός. Αν κάποιο λέει τα ελληνικά μου, εσύ καλά λέει ο Ζαγόρας, σπαστά ελληνικά μιλάω. Καλά, όταν το είπε πρώτη φορά ο Ζαγόρας, λέω τι χάζω, τι βλακία λέω, τι είναι αυτό που λέει. Και μετά κατάλαβα τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Όντως. Μ' αγαπάει, λέει. Του λέω το Γιώργο, βέβαια, ναι, εσύ. Βέβαια, σωστό, εννοείται. Και είναι και αντικειμενικό στα πάντα. Δηλαδή, πέναλτι υπέρ τη Καρίτσα θα το πει. Πέναλτι υπέρ τη Καρίτσα δεν θα το πει, δεν είναι. Θα φωνάξει κιόλας. Διαμαρτύρεται έντονα η Καρίτσα. Λες να κερδίσει ο Ηρακλής σήμερα. Δεν μου λες, η διαφορά μας είναι χαόδης, ε. Όχι. Αυτή τη στιγμή. Όχι. Είστε πολύ καλύτεροι. Δεν δηλαδή... έχει διαγώνιο ο ΠΑΟΚ. Ε? Δεν έχει διαγώνιο. Τι είναι αυτό, τα σουτζουκάκια. Ο σκόρερ. Η θέση είναι αυτό. Νόμιζα τα σουτζουκάκια. Διαγώνιο τα σουτζουκάκια. Σε παρακαλώ πολύ, ρε φίλε. Συγγνώμη, Σωτήρη, το ξέρω σκηνικό, ε. Πριν δύο χρόνια κάνω εδώ πέρα βράδυ με Βεντούρη. Τελειώνουμε εμείς, τελειώνουμε, τα μαζεύουμε. Έρχεται ο Τρέγιας. Βλέπει και είχαμε βόλεϊ ΠΑΟΚ. Ο Τρέγιας εδώ πέρα κάνει μια. Αντένα, αντένα! Λέω, ρε, εσύ, Τάσο, λέω, πού να το αλλάξω, θες να βάλω. Ρε, αντένα, λέει, βρήκε η μπάλα. Λέω, Τάσο, τι είπες. Λέει, βρήκε η μπάλα αντένα στον αγώνα εκεί παίζει ο ΠΑΟΚ. Εγώ νόμιζα αντένα να αλλάξει το κανάλι. Λέω, Τάσο, συγγνώμη, αγώνα, σου κάνω μια ερώτηση. Λέω, μέχρι τα 35 σου, πες μου ειλικρινά, τι είναι το βόλεϊ, ήξερες, δηλαδή είχες δει βόλεϊ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Τι να κάνουμε τώρα. Στην Πράγα μπορούσα να πάω τζάμπα. Για να καταλάβεις. Πήγες κάπου, δεν πήγες. Πουθενά. Α, δεν πήγες σε Final Four. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στο λέω, να σου πω κάτι, δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Ειλικρινά. Αλλά εντάξει, ήμουν εκεί, πορώθηκα, ναι, γιατί ήταν το μάτσο με τους Ρώσους που έφτιασα αίμα επειδή ήμουν φόλα. Ξέρεις με τι πήγα, ε? Με Αμερικάνικη σημαία, μεγάλη. Ναι, την έχω ακόμη στο σπίτι, ναι. Δύο Αμερικάνικες, πώς έχω. Τρεις έχω, πόσες Αμερικάνικες έχω. Σε διαφορετικά μεγέθη. Ήμουν με Αμερικάνικη σημαία άλλο και με τους Ρώσους. Ήμουν απορωμένος εκεί, ήταν, έγινε χαμός, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, κάποια ακόμα μηνύματα. Είπαμε για τον Κανακούδη. Φίλος γράφει ότι είναι 34 ο Κανακούδης. Τον έκανες εσύ 45. 34, ρε φίλε, μεγάλος είναι. 34. Ο Κανακούδης. Το Κυλευθεριάδης τόσο είναι, αλλά δεν έπαιξε Κυλευθεριάδης, δεν έκανε καριέρα. Δεν έχει ακραίο ο Ηρακλής, μας ενημερώνει ο Γιώργος Μαντζούκης. Έφυγε ο Ριζόπουλος και θα παίξει ένας μικρός Κύπριος. Θυμάσαι, Τσόρμπα, όταν το 2005 σου έλεγα για κεντρικούς και μου απαντούσες Πρίτας και Πουσανίδης. Εγώ πρόπερσι έμαθα τη διαφορά του ακραίου με το διαγώνιο τώρα, τι μου λες. Τι, το παραδέχομαι. Ακραίος με... Τι είναι, ποια είναι η διαφορά ακραίος με διαγώνιος? Ο ακραίος είναι extreme, είναι winger. Αυτός που κάνει και υποδοχή. Ο διαγώνιος είναι μόνο για την επίθεση. Ναι, εδώ στο μάτσο είδες αυτό, Σωτήρη. Ναι, το τελευταίο που διοργάνωσε ο Πουσανίδης ο Ηλίας, που κλαίει. Που κλαίνε όλοι. Φανταστικό. Φανταστικό είναι αυτό. Ο Πουσανίδης έγινε χάλια. Κοίτα εικόνα, ρε φίλε. Ο Πουσανίδης έγινε χάλια. Εδώ, ο Πουσανίδης είναι εδώ πέρα, έχει καταρρεύσει κανονικά. Στον Ηρακλή ήταν και τεχνικός διευθυντής, όχι. Στην ΑΕΚ ήταν τεχνικός διευθυντής. Στην ΑΕΚ. Σε εμάς έχει πει εκείνο με τα πέναλτι, δεν θυμάσαι. Ότι όταν πάρουμε πέναλτι θα δώσω διαιτή μπουκάλι κρασί από την παραγωγή μας. Τι ομάδα είχε τότε. Από την παραγωγή μου. Ποιους παίχτες είχε. Τότε είναι με, νομίζω, με Κώστα Κιάσο δεξιά. Με Δημήτρη Ιωάννου, με αυτούς είμαστε. Νομίζω. Πρώτη χρονιά με αυτούς. 2003. Νομίζω. Δύο. Και Πουσανίδη. Όχι, Πουσανίδη όχι. Πουσανίδη όχι. Νεμπεγλέρα έχουμε. Ήταν, λέει ο Γκέραρτ. Επιρέμου, τεχνικός διευθυντής. Ναι. Θα έφερνε τους 5 Ντίκα. Και έφερνε Μπόσνιακ και Τούμα. Ξεφωνίζει ο συνάδελφος. Ο Ματζιουκής. Ο Ματζιουκής. Ναι, ναι. Δεν σέβεται το. Εντάξει, παιδί μου κάνει. Α, ο Πουρσανίδης, ρε, όχι ο Γκέραρτ. Ο Πουρσανίδης. Τι ο Πουρσανίδης. Ήταν τεχνικός διευθυντής. Αυτό το ξέραμε. Ναι, όχι ο Γκέραρτ. Για τον Γκέραρτ. Ναι, για τον Γκέραρτ λέμε. Ναι. Αυτό. Ωραία. Πάμε στους αγωνισμούς. Δίνεις, να ξεκινήσω εγώ. Άντε, άσε αγωνία τους παοξίδες στο τέλος. Λοιπόν, δίνω τους νικητές για τα 3 puzzle της εταιρείας Global από το κατάστημα είδη δώρων Μπαλού στην Κατούνη 9Β. Ένας παραμυθένιος χώρος. Πραγματικά παραμυθένιος χώρος. Με υπέροχα αντικείμενα. Λοιπόν, Γεώργιος Τσαουσίδης. Γεώργιος Τσιακμάκης. Τσιακμάκης. Και Νίκος Μοσχονάς. Επαναλαμβάνω τη στρόφος. Νίκος Μοσχονάς, Γεώργιος Τσιακμάκης και Γεώργιος Τσαουσίδης. Τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός κερδίζουν
ο κύριος Μιχαηλίδης, η κυρία Ταχύρη, Ευαγγελία είναι 120, ο κύριος Αγγελόπουλος Κώστας, 624, ο κύριος Ιωαννίδης, 442, και ο φίλος ο Βλάντι Αλκέτ, 480. Το Βλάντι μου κάνει Βαλκάνια, το Αλκέτ μου κάνει Βόρεια Αφρική. Η Ευαγγελία σε τι απόγνωση πρέπει να είναι γυναίκα τώρα για να θέλει να πάει Σάββατο βράδυ στην Τούμπα να δει μάθη. Τι λες, βραστή. Δεν έχει να κάνει τόσα άλλα πράγματα. Κάθε μέρα έχουμε γυναίκες που μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, διεκδικούν εισιτήρια, αυτά, πάνε γήπεδο κάθε μέρα. Κλασική νοικοκυρά σε απόγνωση γυναίκα. Τι να πω. Γιατί, και άμα είναι πιτσιρίκα. Θα πάει πιτσιρίκα, θα πάει στα ναι, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι, μπορεί να είναι και η γιαγιά. Και αντί να πάει να βγει, να ζει στη ζωή έξω, να απολαύσει τον εκείνη ίδιο, ζωή, ρε. Βόλτα, εκείνη η ζωή. Τι είναι η ζωή. Χαζέψουμε τελείως, τα παιδιά. Και φυσικά τα τρία εστία τα οποία κερδίζουν, όπως είπαμε, τα αδέλφια Πύρκας. Πύρκα. Οι αγρότες, οι μεταλλοπάνκηδες, λέω. Παντού πάω, γρε φίλε. Στο χωράφι, στην κουζίνα, στη ναι, δουλειά, στο ταξί, στο λεωφορείο, στο δρόμο, στο μαγαζί. Στο διάστημα, στην άσα. Ναι. Παντού πάω, ναι. Κάνε τελευταίο refresh. Μας κάνει ο Τύρης, μας κόβει. Μας κάνει και το, όπως έκανε ο Στάξ το Άρης ΠΑΟΚ. Τραγικό, έχει ένα μάτσο ότι να είναι. Στάξ το Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ χωρίς κανένα νόημα και κάνει έτσι. Του τελείωσα, ξέρετε, δηλαδή. Τράτζικ. Ωραία. Αυτά, αυτά. Εμείς αύριο εδώ, κανονικά 10 η ώρα, όπως πάντα, 10 με 12, τρόικα. Ελπίζουμε να έρθει η Χρήστο Τσαλτίδης. Μάλλον ελπίζουμε ή λέμε να μην έρθει. Όχι, μάλιστα. Καλά είμαστε έτσι ήσυχα. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και την Μαριλίζ, να έχετε μια Bloody Rocking Day. Καλημερίζω για τα σήματα Μαγέρικο. Υγιεινή μεσογειακή τροφή σε πολύ χαμηλή τιμή. Τα σήματα Μαγέρικο, Βασιλής Ρώσος 55 και Αλάντο Εφρέα 5 περιοχή ντεπό. Από Injection Service κάτω Τούμπα για αρρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα. Και Ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Σας αφήνουμε. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 24 με ρεπορτάζ για Αζεβέδο και όχι μόνο.